Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε δεύτερη φορά στο αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εδώ Κοδρικτόνος και Πατησίων, ενώπιον κοινού στο οποίο πλειοψηφούν οι μαθητές, οι σπουδαστές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και που, οι οποίοι και θα αναλάβουν και οι οποίες το βάρος της υποβολής των ερωτημάτων, όπως επίσης και κάτοικοι των περιοχών στις οποίες περιοχές κάνει ρεπορτάζ ο Sky με εντατικό ρυθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να κουβεντιάσουμε το θέμα της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της μετανάστευσης. Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, Άρη. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να σου πω. Καλημέρα, δεν καλημέρα, έπρεπε να σου πω. Καταρχήν, λοιπόν, παρουσιάζουμε τους προσκεκλημένους, οι οποίοι έως τώρα είναι εδώ. Ο κύριος Νάσος Αλευράς είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Αλευρά. Καλημέρα. Δίπλα του ο κύριος Παναγιώτης Σκούτας, εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Σκούτα. Δίπλα ο κύριος Γιώργος Κοντογιάννης, υποψήφιος της Δημοκρατικής Συμμαχίας στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λείπει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έρχεται, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών και είχε προσκληθεί. Πρέπει να το σημειώσω αυτό. Παρακαλούμε για την προσοχή σας. Η Χρυσή Αυγή. Αυτό το σημειώνω για να ακουστεί στο κοινό, να ακουστεί και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να μην έχουμε παρατράγουδα στη συνέχεια, διότι κάθε εβδομάδα υποβάλλουμε συμπληρωμένους καταλόγους ως προς την ποσόστοση και θέλουμε σε αυτά να είμαστε συνεπείς, να μην βρεθεί κάποιος, οποιοδήποτε και μας πει κουβέντα. Είχε προσκληθεί Δημήτρη Γιαννίρη, ο κύριος Ηλίας Παναγιώταρος, Β' Αθηνών, Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Ο οποίος η τελευταία ειδοποίηση ήταν ότι θα μας ειδοποιούσε στις 8.30 το πρωί, μετά τα συνεχή τηλεφωνήματα του Δημήτρη Γιαννίρη αυτές τις τελευταίες ημέρες. Το κινητό είναι κλειστό μέχρι αυτή την ώρα. Τρέχουν, λέει, για τα ψηφοδελτία. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ μπορώ να πω το εξής ως σχόλιο, ότι η Χρυσή Αυγή, Μπάμπη, μάλλον δεν θέλει να εμφανίζεται, διότι όλο αυτό το υποτιθέμενο μαγικό ενδεχομένως πιστεύει ότι της κάνει καλό παρά να εκτεθεί με τις απόψεις της. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Γιατί με ρωτάς κάτι για το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Και ευτυχώς. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Αρχίζουμε. Δόξα τω Θεώ, εδώ αρχίζουμε. Είμαστε. Λοιπόν, η κυρία. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Βάκη Ζέτα. Είμαι από την περιοχή, την πολύπαθη περιοχή και πολύ κακοδιαφημισμένη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος, την οποία παρέλαβαν και δυστυχώς και Έλληνες μαζί και την μετέβαλαν από μια παλιά καλή αστική νοικοκυρέων περιοχή, τη μετέβαλαν σε μια χαβούζα ψυχών, οι οποίοι άνθρωποι, και οι ψυχές αυτές και οι κάτοικοι μαζί εξαθλειωθήκαμε και βιώνουμε ένα κοινό πρόβλημα τεράστιο. Στιβάζονται μέσα σε μικρά διαμερίσματα από 50, αρρωσταίνουν τα παιδιά. Το ερώτημά μας στον κύριο, διότι, σε όλους. Διότι λίγο πολύ όλοι τα... Λοιπόν. Με συγχωρείτε, μπορούμε από σήμερα, αν θέλετε, να προσδιορίζετε ήδη και τον ερωτώντα υποψήφιο. Ή θα είναι γενική, ή μπορείτε να προσδιορίζετε και ήδη. Εγώ θα ξεκινήσω από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και θα ρωτήσω κάτι από το βάθος της καρδιάς μου. Με ποιο σκεπτικό ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα τελευταία κάνει μια σωστή αντιπολίτευση, ας πούμε, σχετικά με τα οικονομικά, με ποιο σκεπτικό μας κουβάλαγε με σημαίες αραβικές και με πανό στα σκαλοπάτια της Εκκλησίας άπειρο αριθμό λαθρομεταναστών, οι οποίοι ουρούσαν, αφοδεύανε, τρώγανε, πετάγανε και μας δημιούργησε τέτοιο πρόβλημα. Μόνοι μας οι κάτοικοι κατεβήκαμε και παρακαλώ να το τονίστε. Προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε και καπηλεύθηκε τον αγώνα μας αυτό κάποια άλλη δύναμη μετά, ότι το έκανε. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, με τι σκεπτικό και με τι ψυχή καταδικάσατε τα δικά μας παιδιά να βρίσκονται στον κίνδυνο να πάρουν τις πιο μεταδεδικές ασθένειες. Και πώς, μέσα στην παιδική χαρά, την οποία κλείσαμε μετά. Ήτανε διάφορες κυρίες. Μην τα πείτε όλα, μην τα πείτε όλα. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας. Παρακαλώ εδώ. Ο κύριος Παναγιώτης Σκούτας είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε εσάς απευθύνεται η ερώτηση. Παρακαλώ το λόγο. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό... Παρακαλώ λίγη ησυχία για να βγαίνει ωραίος ο ήχος παντού. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό δεν είναι η αιτία, αλλά είναι το σύμπτωμα.
και είναι το σύμπτωμα των πολιτικών που εφάρμοσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα. Είναι η πολιτική που εφάρμοσαν απέναντι σε οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι προσπαθώντας να βρουν διέξοδο, περάσαν τα σύνορα της χώρας, χωρίς καμία πολιτική εκ μέρους των δύο μεγάλων κομμάτων, πρώην μεγάλων κομμάτων, τα οποία κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή. Θέλαν τους μετανάστες και τους φέραν στην Αθήνα για να δουλέψουν για το μαύρο χρήμα, για να υπάρξουν κέρδη των τεχνικών κατασκευαστικών εταιριών την περίοδο που κάναμε την Ολυμπιάδα και τα τεχνικά έργα. Σήμερα, μετά την κρίση την οποία βιώνει όλος ο ελληνικός λαός, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, απέναντι σε αυτή την κρίση βρήκαν οι δύο μεγάλοι πρώην κυβερνητικοί χώροι να στρέψουν αυτή την κρίση απέναντι στους μετανάστες, θεωρώντας ότι αυτή είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι πρόβλημα το οποίο οι αιτίες του βρίσκονται αλλού. Βρίσκονται στο γεγονός ότι αφήσανε μία πόλη μετά την Ολυμπιάδα έρμεο της τύχης της. Και από οικονομικής άποψης, αλλά και από πολιτικές, που κυριάρχησε το μαύρο χρήμα και η πορνεία, τα ναρκωτικά, και διαμόρφωσαν μία εικόνα στην Αθήνα την οποία δεν τη θέλαμε και δεν τη θέλουμε. Και το ερώτημα είναι, γιατί στο κέντρο της Αθήνας και όχι στο Ψυχικό, όχι στην Κλειφάδα, όχι στα Πετράλωνα, όχι στο Παγκράτη? Διότι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν έσπρωξαν ένα κόσμο ο οποίος ζούσε στις περιοχές αυτές κάτω από συνθήκες όχι ικανοποιητικές, να φύγουν και να πάνε είτε στα βόρεια προάστια είτε στα νότια προάστια, και οι Έλληνες νοικιάσανε σε αλλοδαπούς στα σπίτια τους με 30 και 40 ανθρώπους μέσα στα δωμάτια. Κύριε Σκούτα, αυτή η πολιτική, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία προσπάθεια διακίνησης των μεταναστών, αφήνοντάς τους να έρθουν στο κέντρο της Αθήνας, δημιούργησαν αυτά τα κοινωνικά... Δέχεστε την αρχή του ελέγχου της διακίνησης των μεταναστών? Προφανώς. Δηλαδή, θέλετε από τη στιγμή που τον βρίσκουμε να τον ελέγχουμε κάπως? Προφανώς, προφανώς. Μάλιστα, να περνάει και από υγειονομικό έλεγχο, αλλά αυτό θα να τα μην πούμε, σημαίνει... Αυτό είναι το θέμα αυτό μας. Να μην σημαίνει, αυτό να μην σημαίνει ότι κάνουμε προγκρόμ απέναντι σε ανθρώπους και δεν συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σωστά, σωστά. Έχουμε εδώ και τον κύριο Τσαρμπόπουλο, ο οποίος θα μας κατατοπίσει κάθε στιγμή που θα χρειαστούμε. Τι ισχύει. Ο Τσαρμπόπουλος ως επικεφαλής της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Για να ξέρουμε γιατί μιλούμε και για να ξέρουμε ότι αυτή η χώρα είναι μια σοβαρή χώρα, είναι μια χώρα πολιτισμένη και έχει νόμους και έχει διεθνείς νόμους να σέβεται. Κύριε Πλεύρη, εσείς πού είστε πιο κοντά, σε αυτά που μόλις είπε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ ή σε αυτά που θα έλεγε αν ήταν εδώ ο άνθρωπος της Χρυσής Αυγής? Ναι, εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση για το μεταναστευτικό πολύ πριν γίνει μόδα η Χρυσή Αυγή. Και εμείς ξεκινάμε από μια τελείως διαφορετική αρχή από την αρχή της αριστεράς. Η αριστερά λέει ελεύθερη διακίνηση των μεταναστών όπου θέλουν να πάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 700 εκατομμύρια κόσμος ο οποίος πεινάει και θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Εμείς απαντάμε ευθέως. Όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί αυτόν τον κόσμο. Ξεκάθαρα. Από τη μία πλευρά θα έρθει εδώ και είπατε αρμοστία του ΟΗΕ να μιλήσει για τους πρόσφυγες, να μιλήσει για τα δικαιώματα των ανθρώπων, βεβαίως, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει αντοχές τέτοιες να απορροφήσει όλον αυτόν τον πληθυσμό. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτή τη στιγμή έχουμε υποκύψει σε μια ρητορία της αριστεράς που σου λέει τελικά, ακόμα και αυτό το οποίο λέγεται, να πάρουν χαρτιά και να πάνε όπου θέλουν. Μάλιστα, το να πάρουν χαρτιά και να πάνε όπου θέλουν σημαίνει ότι όποιος έρχεται θα τους φραγίζουμε χαρτιά και θα μένει οπουδήποτε θέλει στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη και το μεταναστευτικό για μας δεν είναι θέμα κοινωνικής παθογένειας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα εγκληματικότητας, θέμα ανεργίας, θέμα μείωση ποιότητας ζωής. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρώπη αποτελείται από έθνη. Αυτά τα έθνη έχουν συγκεκριμένες αξίες και πολιτισμό και έχουν δομήσει έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και αυτό το οποίο, κατά την άποψή μας, έρχεται επιθετικά από την Ασία και την Αφρική, χωρίς δυνατότητες ένταξης, με νοοτροπία ότι εγώ θα επιβάλλω τον τρόπο ζωής μου στην Ευρώπη, είναι κάτι Μάλιστα. επικίνδυνο. Συνεπώς, εμείς λέμε αποτροπή αφενός. Ενδεχομένως μπορούν να στηριχτούν
στα σημεία εκείνα για να μην υπάρχει μεταναστευτική ροή, αφετέρου ποσόστοση, δηλαδή θα υπάρξει τόσος πληθυσμός μεταναστών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν θα θίγουν τον εθνικό και κοινωνικό ιστό και τρίτων επαναπροωθήσεις. Ωραία, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Θέλω να μάθω όμως τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας μια στιγμή, με συγχωρείτε. Από εδώ ποιος θέλει να είναι πρώτος, πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε όμως και τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές. Ναι, ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει. Νίκος Φιλιππίδης. Όχι, στο ίντερνετ είναι live. Όχι. Α, SkyGR. Α, εντάξει. Ούτε στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο παίζει. Στο ραδιόφωνο παίζει και SkyGR. Ναι. Δεν παίζει τηλεόραση. Δεν έχουμε Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Τα Ηνωμένα Σοβιέτ. Είστε του κλίματος. Μισό λεπτό ακόμη, είμαστε μαζί σας. Ναι, ακούω. Ναι, τώρα πάμε. Είμαστε πάντοτε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, έχει κάτι τώρα. Α, έχει σπατάκι τον Κουέν τώρα. Α, έχει κι άλλο, ναι. Έχει κι άλλη διαφήμιση. Ναι. Ναι, εντάξει. Να πάρεις να έχεις όλα τα άλμπουμ του Freddie Mercury, μη σου λείπει τίποτα. Είμαστε πάντοτε εδώ στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, συζητούμε για την Αθήνα, για τα προβλήματά της με προβλήματα μιας ολόκληρης κοινωνίας και θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η ΕΡΚΟ, μια μεγάλη ασφαλιστική, που σύνθημά της είναι ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι πακέτο τα προϊόντα και Άρης Πρωτοσάλτες στο βάθος της αίθουσας. Ναι. Άρη, τι πεις εκεί πάνω στα ορεινά? Γιατί εδώ είναι τα παιδιά του τμήματος, κυρίες και κύριοι του τμήματος δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Να σημειώσω ότι στο www.sky.gr μας βλέπετε πέραν από το ότι μας ακούτε και μας διαβάζετε. Παρακαλώ, κυρία μου. Γεια σας. Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει σήμερα, ούτε χθες. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλοι εκπροσωπείτε συνδυασμούς και τα μεγάλα κόμματα, είτε τα μικρότερα, που αυτό το πράγμα έπρεπε να το έχετε αντιμετωπίσει. Γιατί θα πρέπει τώρα να μας πείσετε ότι αυτό, ότι έχετε λύσεις και κατά πόσον μπορείτε να δεχτείτε την ευθύνη
το ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα. Μάλιστα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Αλευρά. Κύριε Αλευρά, δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό, έχουν δίκιο όλοι. Το αφήσαμε το πρόβλημα, όπως συχνά κάνουμε σε αυτή τη χώρα, να γίνει τερατώδες. Εσείς όμως έχετε μεγαλώσει εδώ κοντά, έτσι. Δε, καλά, δεν θυμάμαι τα πράγματα. Άρα το βλέπατε να μεγαλώνει. Ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ανάμεσα στους μύθους, τους οποίους συχνά χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Πρώτον, ότι το μεταναστευτικό, το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Το έχουν αντιμετωπίσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από την δεκαετία του 70 και μετά. Και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα παράνομης, έντονο πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης και γενικότερα υποβάθμισης της κοινωνικής ζωής και των πολιτιστικών τους αξιών. Πρώτος μύθος λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ειδικά λόγω ιδιαίτερων συνθήκων ένα πρόβλημα μετανάστευσης. Δεν είναι έτσι. Δεύτερος μύθος είναι ότι το μεταναστευτικό μπορούμε να το λύσουμε μονάχα στα πλαίσια της κατανόησης των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και ό,τι άλλων συνθήκων. Τρίτο πρόβλημα, ελληνικό πια. Ότι όπως συνήθως συμβαίνει, το είπε ο κ. Παπαδημητρίου, δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε με σχεδιασμό. Και δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε με σχεδιασμό πάνω σε ένα έδαφος, στο οποίο βρίσκει πρόσφορη ικανότητα να αναπτυχθεί τόσο ιδεολογικοπολιτική εκμετάλλευση των προβλημάτων, όσο και η θεωρητικολογία. Εξηγούμε. Η ανομία, το καθεστώς ανομίας στην Αθήνα, γιγαντώνει τα προβλήματα της παράνομης μετανάστευσης. Επιτείνει την κατάσταση μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί η ανομία δεν είναι επιλεκτική. Όταν ασκείς βία, δεν είναι βία αριστερή ή δεξιά. Είναι βία. Όταν παραβιάζεις τον νόμο και κλείνεις το δρόμο 100 ή 200 ή 300 άνθρωποι και εμποδίζουν δεκάδες χιλιάδες άλλους να πάνε στη δουλειά τους στο όνομα κάποιου υπέρτερου αγαθού που μπορεί να είναι όντως πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι υπέρτερο. Όταν είναι το δίκαιο του εργάτη, όταν είναι το δίκαιο του συνδικαλιστή, όταν είναι το δίκαιο μιας κοινωνικής ομάδας, αυτό το οποίο μπορεί να καταλύει, αυτό το οποίο λέει ο νόμος και ο νόμος δεν είναι τίποτα αφηρημένο, το ίδιο θα συμβεί και με τους μετανάστες. Έρχονται λοιπόν σε μια πόλη στην οποία δεν υπάρχει σεβασμός κανόνων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κυριότερα, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κάνει εκείνος που μπορεί να κάνει περισσότερα σε βάρος των άλλων, τα κάνει. Χωρίς καμία τιμωρία. Αυτό συνέβη και στην Αθήνα. Είχαμε λοιπόν ιδιοκτήτες που νίκιασαν διαμερίσματα. Είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι γνωστά. Τι πρέπει να γίνει? Να αποφύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι τις θεωρητικολογίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και να πείσουμε τον κόσμο ότι αν γίνουμε εμείς κυβέρνηση ή οι άλλοι ή οι παράλληλοι, θα λυθεί το πρόβλημα σε μια μέρα. Θα τους φορτώσουμε σε ένα καράβι, λένε ορισμένοι, και θα τους διώξουμε. Θα τους δώσουμε χαρτιά, λένε, και θα τους στείλουμε στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα δυστυχώς μεγάλα παραμύθια, τα οποία δηλητηριάζουν τους ανθρώπους, δεν τους βάζουν να σκεφτούν ορθολογικά και να βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πολύ ωραία, ο κύριος Αλευράς από το ΠΑΣΟΚ. Άρη, άλλες ερωτήσεις και συνεχίζουμε. Όχι, όχι, μην κάνετε, όχι, μην όχι. Κάνετε, θα σας δώσω το λόγο εγώ. Κύριε λοιπόν, Δεντυρνέ, εκ ερωτήσεις. Μέρους του I Love Kipsedi. Σας καλωσορίζουμε πάλι στην γειτονιά μας και ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κάνετε. Εγώ θέλω να το ανοίξω λίγο το θέμα, διότι το βιώνουμε. Είμαι εκπρόσωπος των επιχειρηματιών της περιοχής, καφέ, μπαρ, εστιατόρια. Ήθελα να το ανοίξω, να βάλω τρεις παράγοντες και μετά να τους αναλύσουμε. Πρώτον είναι η ασφάλεια. Αυτό είναι που θα συζητήσουμε. Δεύτερον, δεν βλέπω να το πιάνουν σωστά το θέμα της μετακίνησης. Ξαφνικά, ένας μετανάστης βρίσκεται στην πλατεία Αμερικής. Τι σημαίνει στην πλατεία Αμερικής? Πώς ξεκίνησε από την πατρίδα του? Ποιος τον μετέφερε? Ποιος του έδωσε τα χρήματα? Ποιος τον βοήθησε? Ποιος τον κατήφθηνε στα βόρεια σύνορα για να μπει? Δεύτερο λοιπόν, η διακίνηση. Τρίτον, η περίεργη επιχειρηματικότητα που αναπτύσσουν οι παράνομοι μετανάστες και γίνονται συνάδελφοί μας. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να τα συζητήσουμε λιγάκι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μιλάμε για τους παράνομους. Μία ερώτηση λοιπόν, για να κλείσω σε αυτό. Στον πρώτο χρόνο και σε δεύτερο θα ρωτήσω κι άλλα. Όσοι άσκησαν διοίκηση τα τελευταία χρόνια, για μας έχουν επιτελέσει το χειρότερο την κακό... Την ερώτηση. Όχι, είναι διαπίστωση και θα ρωτήσω τον κύριο Αλευρά. Και όσοι άσκησαν διοίκηση, έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό στην έκτη δημοτική κοινότητα και στο κέντρο. Διότι εδώ εστιάζεται το πρόβλημα. Ας απαντήσει κάποιος από αυτούς που άσκησαν διοίκηση...
εάν έχουν κάποια δικαιολογία για αυτή την νεολαία που βρίσκεται πολύ πίσω μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άρη, θέλεις άλλη ερώτηση? Όχι, για να προλάβουμε να είμαστε στο χρόνο μας. Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι εδώ με τη Νέα Δημοκρατία, θα δώσει την απάντησή του και στα προηγούμενα ερωτήματα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά εν συντομία πάντοτε για να μπορέσετε να μιλήσετε όσο γίνεται περισσότερο όλοι. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Θα να απαντήσω στην κυρία πίσω στην Σμινίδα. Ναι, ασφαλώς έχουν ευθύνη όσοι κυβέρνησαν. Δεν είμαι καμία εμβολία γι' αυτό. Για να έχουμε φτάσει στο χάος που είμαστε σήμερα, αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί αδράνησαν τόσο πολύ. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Και χαίρομαι που πλέον ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το θέτει δημοσίως και καθαρά. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Στην Ελλάδα μπορεί να κυβέρνησε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τύπης, με την έννοια ότι είχαν τις κυβερνητικές καρέκλες, αλλά επί της ουσίας τα μυαλά των ανθρώπων τα ήλεγχε με την έννοια της πολιτικής ορθότητας και της πολιτικής ορθοδοξίας η αριστερά. Και θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ είμαι με τη γυναίκα μου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σκάνε μύτη 30-15 ακροαριστεροί, με γιαουρτώνουνε, το ανεβάζουν στην Τιμίντια. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση κόμματος καταδικαστική. Μία δεν βγήκε, ούτε μία. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Καμία. Κανένα κόμμα. Α, δεν πειράζει. Φάγανε γιαούρτια από αγανακτισμένους πολίτες ο Γεωργιάδης και η Μανολίδου. Μετά, να ολοκληρώσω λίγο. Μετά από 4 μέρες όπου έφαγε μια κανάτα νερού από τη Χρυσή Αυγή ο κύριος Ευθυμίου, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και το Μουλού Κουκουέ. Γιατί η βία, αν είναι από την άκρα αριστερά, είναι καλή. Γιατί αν καίνε τα πανεπιστήμια αριστερή, είναι καλή. Γιατί αν κάνουν καταλήψει αριστερή, είναι καλή. Γιατί αν δέρνουν οι αριστεροί, είναι καλή. Αλλά αν συμβαίνει κάτι από την άλλη πλευρά, αυτό είναι καταδικαστέο. Έτσι φτάσαμε εδώ. Γιατί στη μετανάστευση, κύριε. 10 δεύτερα, γιατί. Ένα λεπτό. Στη μετανάστευση, κύριε Παπαδημητρίου, τι συνέβη. Όποιο τολμούσε να πει, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Γιατί είπε ο κύριος για τα καταστήματα. Ακούστε λοιπόν τι συνέβη με τα καταστήματα. Δεν έχω χρόνο. Θα τα πείτε μετά του τίτλου των ειδήσεων. 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. Εάν κάποιο Έλληνα κάνει μια παρανομία σε ένα κατάστημα και τον πιάσει πολεοδομία, η περιφέρεια, η νομαρχία, θα τον σκίσει. Εάν όμω είναι παράνομο μετανάστη που έχει το κατάστημα, δεν θα του κάνει καν έλεγχο. Αυτή ήταν η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Άρη. Περίμενε. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Millennium Bank που έχει ένα λογαριασμό ειδικό για όλους που λέγεται Αποταμίευση για Όλους. Θα πάμε τώρα σε ελάχιστο διάλειμμα. Διαφημίσεις, οι τίτλοι των ειδήσεων, η συζήτηση ζεσταίνεται. Ευχαριστούμε πολύ όλους και σε 1,5 λεπτό μαζί σας. Όσοι θέλετε από εδώ να τοποθετηθείτε και όσες παρακαλώ να δω χέρια. Άλλος, άλλη, θέλει να βάλει ερώτημα. Ναι. Από εκεί. Οκ. Να το ζωρίσουμε λίγο. 5 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και τώρα που είναι. Ναι, ορίστε. Ναι. Σας παρακαλώ, θα τα πείτε. Ναι. Είναι καλός, είναι φλόρ, έτσι, και φλόρ. Πού είμαστε. Πού είμαστε, στις τίτλοι. Όχι. Σταμάτα να τρώσεις παιδάκι. Τώρα έχετε 2 πακέτα και μια κίνηση με χορηγό. Τώρα μετά τους τίτλοι πάμε. Πάμε. Τι. Τι πότε παρά 20. Εμάς δεν μας πειράζει, εσύ δεν. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ.
αρέσει αυτά. Πιάσε μου εμένα αυτό το χαρτί εδώ. Όχι, να το δούμε. Δεν μιλάς άλλο. Όχι τόσο κοντά. Τόσο κοντά. Λίγο όμως, λίγο. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δεύτερο μέρος στη σημερινή μας συζήτηση, όπου πολίτες ερωτούν πολιτικούς. Είμαστε στο αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κωδρικτόνος και Πατησίων, και συζητούμε για το μεταναστευτικό, ναι, για τη δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια, που ανάγονται βέβαια πρωτίστως στο μεταναστευτικό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Έγινε συνήθεια τελικά, κύριε Ροδόπουλε, το λέω ευχάριστη, για τον ευχάριστη συνήθεια για μας, ευχάριστη για τους σπουδαστές μας, ελπίζω ευχάριστη και για τους καλεσμένους σας. Για μας θεωρούμε ότι ο χώρος αυτός είναι χώρος φιλόξενος, ιερός, προσφέρει το άσυλο των ιδεών, των αντιπαραθέσεων. Είναι ένας χώρος ασύλου. Είναι ένας χώρος ασύλου, ευγενικού ασύλου. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω τώρα ότι στην επόμενη Τετάρτη, 2 Μαΐου, θα γίνει συζήτηση από τις 9 το βράδυ ως τις 12 τα μεσάνυχτα με θέμα την οικονομία. Προσκαλείτε το κοινό. Θα έχουμε υποψηφίους από περισσότερα από 10 κόμματα και πλέον. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε όσο μπορούμε αυτή τη βεντάλια εδώ των υποψηφίων. Έχετε πιάσει όλα τα καυτά θέματα. Το θέμα της οικονομίας, το θέμα το μεταναστευτικό που εδώ στη γειτονιά ή στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ και έντονο. Και τα εργασιακά ασφαλιστικά που τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ. Μαζί μας είναι οι κύριοι από αριστερά προς τα δεξιά, όπως το βλέπετε στο www.sky.gr που είναι ζωντανό αυτή τη στιγμή. Από αριστερά προς τα δεξιά ο κύριος Νάσος Αλευράς με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παναγιώτης Κούτας με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθηνών. Ο κύριος Γιώργος Κοντογιάννης στη δεύτερη Αθηνών με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης στην πρώτη Αθηνών με το ΛΑΟΣ. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδη στην δεύτερη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, στον οποίο παραχωρώ 15 δεύτερα ακόμη. 25. Πρώτη παρατήρηση, για να μην το ξεχάσω. Δείτε τη διαφορά μεταξύ ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς που έλεγα πριν. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την κάνουμε εδώ στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το ιδιωτικό ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αλλά την ίδια εκπομπή με το Sky δεν μπορούμε να την κάνουμε σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί αν έμπανα εγώ, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Αλευράς, σε οποιοδήποτε δημόσιο πανεπιστήμιο, οι φίλοι της άκρας αριστεράς θα αρχίσουν να μας δίνουν και μας κάψουν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της ηγεμονίας άκρας αριστεράς. Και για να κλείσω, επειδή δέχτηκα και τις βολές του φίλου μου του Θάνου του Πλεύρη. Το ποιος στέει έχει ιστορική σημασία πια. Το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος είναι που μετράει. Σας λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, και όπως φάνηκε χθες ο Ζάμπε από τον Αντώνη Σαμαρά, έχει διδαχθεί από τα λάθη της και είναι ένα θέμα το οποίο στη δική μας ατζέντα είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Θα το λύσουμε. Τη Νέα Δημοκρατία, θα το λύσουμε. Μην με διακόπτει όμω. Κύριε Πλεύρη, σα επαναφέρω στην τάξη. Και αν έχουμε πάρει copyright το πρόγραμμα του Λάσου, τι λέει για το. Να εφαρμόσετε όμω αυτό. Ναι, αλλά μην με διακόπτει. Το πρόβλημα είναι αυτό, ή αν θα λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Εγώ σα λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτό του ενδιαφέρει. Ούτε το πώς θα εκτεθεί ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ Λάος και Νουδού. Σας παρακαλώ, δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να ανακοινώσω όμως το εξής, ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης πριν από 40 λεπτά προσκεκλημένο στον Sky είπε ότι εντός των επομένων ωρών, του είπα αν πρόκειται περί Σαββατοκύριακου, μου λέει ωρών, και ενδεχομένως και αρχές της επόμενης εβδομάδας, είπε, δεσμεύτηκε ότι θα λειτουργήσει το κέντρο διαμονής πάνω στην Αμυγδαλέζα, δίπλα, με έναν τοίχο. Σας παρακαλώ. Θα λειτουργήσει το κέντρο διαμονής πάνω στην Αμυγδαλέζα, τείχο-τείχο, με τις εγκαταστάσεις ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Okay. Ο κύριος Γιώργος Τσαρμπόπουλος. Ακούω ότι είχε κάποια προβλήματα. Δεν είναι υπεράσπιση. Πρέπει να απαντήσω τώρα. Όχι, δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν θα απαντήσει κανείς. Πρέπει να απαντήσω. Σας παρακαλώ. Θα μου χαλάσετε τη διαδικασία. Δεχόμεθα κτήματα κάτω από τη ζώνη. Λοιπόν, ο κύριος, μια στιγμή παρακαλώ, ησυχία. Ο κύριος Γιώργος Τσαρμπόπουλος είναι επικεφαλής του γραφείου της ύπαρτης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και θέλω τη συμβολή του, εν συντομία κύριε Τσαρμπόπουλε, στο τι ισχύει, στο ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Ο κύριος Τσαρμπόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς,
όσο μπορώ πιο σύντομα. Θέλω να πω ότι ο διάλογος... Λοιπόν, τα προβλήματα λίγο πολύ είναι γνωστά, όμως ο διάλογος για την αναζήτηση λύσεων προϋποθέτει αναγνώριση του πόσο σύνθετα είναι και ότι κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να είναι λύση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απευθύνεται τόσο στους πολιτικούς, γιατί πολλές φορές ακούγονται συνθήματα και εξαγγελίες χωρίς δυνατότητα υλοποίησης και αγνώντας και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Και κατά δεύτερο, υπάρχει ιδιαίτερα σήμερα έτσι και ένα προεκλογικό κλίμα που ευνοεί μια ευκολία με την οποία αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Εμείς από μεριάς μας κοιτάμε τα θέματα των προσφύγων. Δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα το ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι αμυγός οικονομικός μετανάστης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Γι' αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι ότι ανάμεσα στους παράτυπα εισερχομένους, αυτούς που συλλήφθηκαν αποκαλούνται λαθρομετανάστες, υπάρχουν διακριτές κατηγορίες με τελείως διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικό προφίλ και αντίστοιχα διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικές υποχρεώσεις που γεννώνται για τη χώρα. Άλλη δηλαδή υποχρέωση της χώρας που είναι και με το ελληνικό σύνταγμα και τον ελληνικό νόμο και με τις διεθνείς συμβάσεις απέναντι σε αυτούς που έρχονται να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, διωκόμενοι από τη χώρα τους ή φεύγοντας από καταστάσεις πολέμου κινδυνεύει η ζωή τους. Άλλη κατάσταση για ευάλωτες ομάδες ανεξάρτητα καθεστώτος, όπως είναι ασυνόδευτα παιδιά, θύματα βασανιστήριων, θύματα τράφικινγκ, γιατί το τράφικινγκ έχει θύματα πρώτα και μετά θύτες. Άλλη είναι η κατάσταση, για παράδειγμα, για ανθρώπους οι οποίοι σήμερα από αυτούς που είναι παράτυπα, χωρίς χαρτιά δηλαδή, απόλεσαν μία νομιμότητα που είχαν ή έχουν δημιουργήσει δεσμούς εργασιακούς με τη χώρα, αλλά δουλεύουν στη μαύρη. Και εδώ να αναρωτηθούμε εάν η παραβατικότητα διευκολύνεται ακριβώς από το να υπάρχουν άνθρωποι μη καταγεγραμμένοι, μη ταυτοποιημένοι. Η εξυπηρέτηση όλων αυτών των δεδομένων προϋποθέτει μια σοβαρή κρατική διοίκηση, ένα κρατικό μηχανισμό, κάτι το οποίο απαιτείται. Ωραία, το πρώτο πράγμα λοιπόν. Δεν το διαθέτουμε για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ένα από τη μία περίπτωση από την άλλη. Πρώτο ζήτημα λοιπόν για τον εγκλωβισμό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι να ξεχωρίσουν οι ομάδες. Χρειάζεται λοιπόν καταγραφή και ταυτοποίηση πριν από οποιοδήποτε μέτρο. Γιατί κανένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να θίξει όλες τις ομάδες και δεν είναι αποτελεσματικό. Πρώτη ομάδα. Πρόσφυγες. Εύκολη διότι θα πείτε. Μου θυμίζει το εύκολη θα πείτε η απάντηση. Το πριν από 100 χρόνια αναθέσαμε στον χωροφύλακα από τα Σφακιά να διαχειριστεί τον πρόσφυγα που ερχόταν από τη Μικρά Ασία. Πρόσφυγες λοιπόν. Χρειαστήκαμε κάποια εύκολη... εισαγωγή να καταλάβω ότι δεν ήρθε στο πόθρο. Φαίνεται εύκολη απάντηση γιατί όλοι λένε άσυλο στους πρόσφυγες. Το πώς θα γίνει αυτό όμως και ποιες διαδικασίες απαιτούνται και τη στήριξη που χρειάζεται ένα σύστημα ασύλου δεν την ακούω στο διάλογο το δημόσιο. Και είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Δεν ναι, αλλά γιατί ξέρετε, γιατί δεν το ακούτε, διότι προσπαθούν να βρουν την ισορροπία τους οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη λαοθάλασσα. Οι άνθρωποι για να τη βρουν θα πρέπει ερήμην της διοικήσεως. Δεν υπάρχει διοίκηση. Ο απεγκλωβισμός που θα βοηθήσει και την τοπική κοινωνία εκεί όπου υπάρχει μεγάλη συσσόρευση περιθωριοποιημένων ανθρώπων σημαίνει τρία πράγματα. Ή ότι κάποιοι παίρνουν καθεστώς που το δικαιούνται ή αν δεν το δικαιούνται και πρέπει να το πάρουν, να αλλάξει το μεταναστευτικό για να το πάρουν. Πρώτη κατηγορία. Άσυλο και μετανάστες που ήδη δουλεύουν, άποψή μας. Δεύτερη κατηγορία. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, μπορούν μέσα στο υπάρχον πλαίσιο νομιμότητας, το ταξίδι τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να τους δίνονται γρήγορα και αμέσως. Δεν μπορούν όλοι δυστυχώς, αυτοί που μπορούν σήμερα. Χωρίς να παραβιάζεται η συνθήκη Σέγγεν. Ακριβώς. Χωρίς να παραβιάζεται. Μιλάω για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, για τους επιμακρών διαμένοντες και για την οικογενειακή επανένωση. Λίγες ομάδες, ας διαπραγματευτούμε από καλύτερες θέσεις, αξιότιμοι κύριοι πολιτικοί, και ας κάνουμε καλύτερες συνθήκες για να πετύχουμε κι άλλα. Και το τρίτο, για τις επιστροφές, αυτών οι οποίοι είτε δεν έχουν καμία προοπτική ένταξη σήμερα, είτε ήδη θέλουν να γυρίσουν, να προταχθεί το ρεαλιστικό μέτρο της διευκόλυνσης επιστροφών με κίνητρα, που σήμερα στις κατάστασεις της οικονομικής κρίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, όπως ξέρετε, ανθρώπων που θέλουν να γυρίσουν μόνοι τους στη χώρα, αρκεί να τους δώσει μια βοήθεια. Και να μην προτάσετε το εύκολο σύνθημα και το ανεδαφικό
των μαζικών απελάσεων αύριο, που ξέρουν οι πολιτικοί πάρα πολύ καλά για ποιους διπλωματικούς και για ποιους γραφειοκρατικούς λόγους είναι ανέφικτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κοντογιάννης, εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμμαχίας, πώς θα αντιλαμβάνεστε και με αυτές τις παραμέτρους το θέμα? Κύριε Πρωτοσάλτε, κύριε Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι. Να μην ξεχάσουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Κοντογιάννης προέρχεται από ένα νομό, το νομό Ηλίας, όπου εκεί υπήρξαν και φαινόμενα ακραία στο θέμα της χρησιμοποίησης της εργασίας των μεταναστών, τα οποία ευαισθητοποίησαν και έδωσαν και πάτημα σε κάποιους που αισθάνονται έντονα ιδεολογικά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και εσείς τα έχετε ζήσει και στο νομό εκείνον. Θα αναφερθούμε και σε αυτά, αν θέλετε. Αλλά... Είστε και δημοσιογράφος από πάνω. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτική αδράνεια πολλών ετών κατάφερε αυτό που γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Ένα πρόβλημα ουσιαστικό, κοινωνικό, να το μετατρέψουμε σε εθνικό πρόβλημα. Και επειδή πιστεύω ότι τα εθνικά προβλήματα πρέπει να έχουν λόγο όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όπως καλή ώρα όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, και να καταθέσουμε προτάσεις. Προτάσεις που θα οδηγήσουν σε καθαρές λύσεις και όχι σε τελικές λύσεις, όπως επιδιώκουν κάποιοι που είναι απόντες από αυτό το τραπέζι. Μέτρα πρέπει να ληφθούν σε δύο επίπεδα, τόσο σε ευρωπαϊκό διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να πω τι πιστεύει η Δημοκρατική Συμμαχία, που θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί τα σύνορα της Ελλάδας ως ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ελλάδα ότι πρέπει να προχωρήσει σε διακήρυξη περί μη αποδοχής περαιτέρω εισρωής νόμιμης ή παράνομης, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Γιατί η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία δεν αντέχει καινούριους μετανάστες, ότι πρέπει να γίνει άμεση κατάργηση και επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Δουβλίνο 2, ότι πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνόρων με ενίσχυση της συνοριοφυλακής, ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex. Να θυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε δουλέψει εντατικά και έχει πετύχει την εγκατάσταση της Frontex. Επίσης ότι χρειάζεται δημιουργία κέντρων προσωρινής κράτησης και σε γειτονικές χώρες, με χρηματοδότηση αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες από τις οποίες έρχονται οι μετανάστες, όπως είναι η Τουρκία. Δηλαδή να έχουμε ένα πρώτο φρένο σε αυτές τις χώρες του κύματος. Και υπάρχει και μια σειρά εσωτερικών μέτρων, όπως η άμεση καταγραφή των παράνομων μεταναστών, ώστε να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων, άμεση και ακόλυτη πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής ετοιμάτων διεθνούς προστασίας. Περιορισμός του δικαίωματος αιτήσεως ασύλου σε όσους συλλαμβάνονται για παράνομες πράξεις. Περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής αναστολής της επιστροφής των παράνομων μεταναστών. Και δημιουργία κέντρων φυσικά προσωρινής κράτησης μεταναστών σε περιοχές κλειδιά ανά την επικράτεια, με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων στρατοπέδων και λοιπόν δημόσιων κτηρίων. Όπως αυτό της Αμυγδαλέζας, εφόσον βέβαια υπάρχουν, τηρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές. Ο κύριος Γιώργος Κοντογιάννης. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη Δεύτερη Αθήνα με τη Δημοκρατική Συμμαχία θα δούμε και πάλι τι συμβαίνει στην πόλη από την άλλη πλευρά των σκλαβωμένων οδηγών. Και αμέσως μετά έχουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά βεβαίως συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας. Τι γίνεται στην πόλη? Μας έχουν κλείσει τώρα. Οκ, έχουμε ένα μισή. Ξέρω ότι...
Όχι, δεν με κουράζετε, αφήστε. Δεν με κουράζετε, αφήστε. Το βλέπω. Είμαστε έτοιμοι σε 10. Επί της διαδικασίας να πω το εξής, μου λέτε και όπως και την άλλη φορά, δεν απαντούν στα ερωτήματά μας. Βαθμολογήστε τους, αξιολογήστε τους. Εάν παρέμβουμε εμείς να τους βάλουμε να απαντήσουν, δεν θα μιλήσετε οι υπόλοιποι. Ερχόμαστε εδώ για να μιλήσετε εσείς. Λοιπόν, αν πάρετε το λόγο θα μιλήσετε δύο μόνο. Αν για να, αυτό, το πολιτικό προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το Άρη, πράγμα. Το κοινό έχει απαντά. Εκπαιδευτεί λάθος από δημοσιογράφους, να μην πω τώρα ποιους. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ορίστε κυρία. Για δώσε ερωτήσεις. Τον λόγο εδώ κάτω. Καλημέρα σας. Γεωργουλοπούλου Χρυσούλα, μένω Ζακύνθου και Φωκίωνος Νέγρη. Ασχολούμαι χρόνια με τα προβλήματά μας και εγώ θα περιοριστώ για να μην κουράζω στη δημοτική αγορά και απευθύνομαι στον κύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, και τώρα λέγεται ανταρσία. Με τι δικαίωμα κάνετε καταλήψεις σε ιστορικά κτίρια? Εμείς αυτή τη στιγμή υποφέρουμε, μέσα γίνεται, οι συγκεντρώσεις γίνονται του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Βγαίνει όλο το κακό από εκεί, υποφέρει η γειτονιά, αφοδεύουν τη νύχτα όλοι οι ξένοι μετανάστες με τις διασκεδάσεις τους και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται. Δεν ξέρω, εσείς πρέπει να με απαντήσετε. Με τι δικαίωμα? Και ο Δήμος δεν μπορεί να τους βγάλει. Και τελευταίο, κύριε Πρωτοψάλτη μου, να σας πω και ένα πράγμα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Και θέλω να περιοριστώ και στα τζαμιά. Κάθε πολυκατοικία έχει και κάποιο τζαμί. Γιατί γίνεται αυτό? Με ποια άδεια γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, Βάμπη. Παρακαλώ, κύριε. Δεν κυνηγήσουμε για τα εικονοστάσια που έχουν άλλοι στα δικά τους σπίτια, βέβαια. Μια ερώτηση λοιπόν, για τον κύριο Πλεύρη. Δήμου Θάλια λέγομαι. Άρη και στην κυρία για να πάρουμε όλες τις ερωτήσεις. Ναι. Για ποιο λόγο να δεχτούμε, ζώντας σε μια δημοκρατική χώρα, ότι η μόνη λύση για τους μετανάστες είναι η απέλαση? Είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος που φροντίζει και τους μετανάστες και τους Έλληνες, ή έστω να μπορεί να ελέγξει τους παράνομους μετανάστες? Γιατί και εμείς οι Έλληνες είμαστε χρόνια μετανάστες. Θα θέλατε να φερθούν το ίδιο και σε εμάς? Και κύριε Γεωργιάδη, εσείς, έχει αλλάξει η στάση σας μετά την αλλαγή του κόμματος? Μάλιστα. Έτσι όπως το είπατε, τρόμαξα από στιγμή που θα πει τίποτα άλλο. Δηλαδή. Μια μικρή επισήμανση, κύριε Γεωργιάδη. Κάθε φορά που αναφέρεστε ή εσείς ή κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία, έχετε επιδοθεί σε έναν αγώνα ανελέητο ποιος είναι περισσότερο πατριώτης ή ποιος φταίει περισσότερο. Δηλαδή πάλι στο θέμα το τι συμβαίνει, συμβαίνει ότι φταίει η αριστερά. Αυτό μου θυμίζει λίγο ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού που φταίει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι το εξής, ότι δίνουμε... Τι το κακό βρίσκεται σε αυτό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Okay. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Λοιπόν, δεν ήταν ερώτηση, αυτό ήταν επισήμανση. Εντάξει, ως πάνω, αυτό που θα ήθελα... Κι εγώ είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω στον κύριο Πλεύρη, ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόδα. Είναι κάτι, μια επικίνδυνη δράση. Έχουμε πολύ έντονα περιστατικά που ο κόσμος από το φόβο, από μη χάστα και κεκτημένα του, έχει μπει σε μια διαδικασία να εμπιστεύεται ανθρώπους. Πολλοί ύπουλα μπαίνουν στη ζωή τους και αποκτούν συνεχώς, δυναμική. Σε αυτό νομίζω ότι ευθύνεται και η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι υπάρχει απόδοση ευθυνών σε όλους, γιατί έχετε δώσει χώρο σε αυτές τις μειονότητες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, να χτυπούν μετανάστες και να κάνουν το οτιδήποτε. Το ερώτημα είναι... Ναι.
Το ερώτημά μου είναι ότι στο Ζάπιο ο κύριος Σαμαράς είπε ότι θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στους ανθρώπους που δεν έχουν έρθει, στους μετανάστες, συγγνώμη, που δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα να μην έλθουν και στους ανθρώπους, στους μετανάστες που είναι εδώ να φύγουν το όσο δυνατόν γρηγορότερο γίνεται. Δηλαδή, τι είναι αυτό το μήνυμα και ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική, δεν το κατάλαβα, πέρα από το ηχηρό μήνυμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σκούτας... Όχι. Δέχτηκε το πρώτο ερώτημα αφορά στην... Επειδή ο Παναγιώτης Σκούτας έχει δεχτεί και ερωτήματα και επιθέσεις και επειδή τον έκοψα κιόλας προηγουμένως, παρόλο το εκτόπισμά σας, τώρα έχετε και το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω καταρχήν μια απάντηση όσον αφορά την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Πράγματι, η αριστερά παλεύει για την ηγεμονία και τις ιδέες στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι μετά τις 6 Μαΐου θα γίνουμε πέρα από ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία και θα καθορίσουμε τα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις της χώρας. Αυτή η εικόνα έρχεται από τον κόσμο που συναντάμε όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου και είναι απέτηση πλέον του ελληνικού λαού να υπάρξει μια άλλη πολιτική στη χώρα μας. Θα αποδέχεστε και την ανομία εσείς πια ως ηγέτιδα δύναμη. Δηλαδή θα απαντήσω. Κύριε Σκούτα, θέλω να απαντήσετε θέλω να πω. Για το θέμα της αγοράς. Βεβαίως θα απαντήσω συνέχεια. Σε όλα. Θα απαντήσω σε όλα. Εδώ υπόθηκε το πρωί εσείς κάνετε γενικές συνελεύσεις. Για όλα, για όλα θα απαντήσω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα μηνύματα τα οποία παίρνουν τους δημιουργούν ένα είδος φόβου και τρομοκρατίας για την επόμενη μέρα. Και αυτό το γνωρίζαν όχι μόνο τώρα, το γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό και προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα αναφέροντας, βάζοντας στην άκρη τα ζητήματα της αιχμής που είναι το μνημόνιο και τα παρελκόμενα από αυτό το μνημόνιο, αναδεικνύοντας ποιο το μεταναστευτικό ως κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας. Όταν αυτοί το δημιούργησαν. Και θα σας πω και κάτι και νομίζω ότι ο κύριος από την Ήπειρο Δημοσίου το είπε, ότι δεν πρόκειται να λυθεί το μεταναστευτικό όποια πολιτική και να εφαρμόσει η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Αυτή την πολιτική, αυτό το σήκωμα που κάνανε για το μεταναστευτικό είναι προεκλογικό και εξυπηρετεί ανάγκες. Υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση για την αγορά. Η αγορά στη Κυψέλη. Η αγορά της Κυψέλης. Η αγορά της Κυψέλης είναι μια επιτυχία της ανοιχτής πόλης, της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στην Άλφα της Αθήνας. Είμαι μέλος της ανοιχτής πόλης και θέλω να το πω αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι η δημοτική αγορά ήταν να γίνει γκαράζ. Και μετά από 10.000 υπογραφές, οι οποίες μαζεύτηκαν και κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και... Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ψεύδεστε, κύριε. Συγγνώμη. Μ' αφήνετε να ολοκληρώσω. Κύριε Παπαδημητρίου. Ψεύδεστε. Εντάξει, μην το εξηγήσετε. Θα το εξηγήσω. Δεν μπορώ. Ναι, αλλά έτσι είναι ο διάλογος. Ο διάλογος απαιτεί και να συγκρατούμε ακόμη και την αγανάκτηση. Παρακαλώ. Μα... Ναι. Αλλά έχει το δικαίωμα της απάντησης. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν θα κάνουμε συζήτηση. Ακούστε με. Μπορεί σε μερικούς να μην αρέσουν η πραγματικότητα, αλλά εγώ θέλω να την πω και να την καταθέσω και έχω τη δυνατότητα. Σύντομος, παρακαλώ. Ναι, και έχω τη δυνατότητα αυτό να το αποδείξω. Έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο υπογραφές οι οποίες έχουν μαζευτεί η δημοτική αγορά να ανακοινιστεί και να φτιαχτεί. Σε αυτή την προσπάθεια που ήταν κλειστή αρκετά χρόνια, η ανοιχτή πόλη την άνοιξε και την παράδοση στους κατοίκους για να τη διατηρήσουν και να την αναβιώσουν και να τη ζωντανέψουν. Παρακαλώ. Εκεί έγιναν οι μεγαλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Μην φωνάζετε, παρακαλώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, με συγχωρείτε. Από όλες... Δεν έχουμε γενική. Μια στιγμή. Είμαστε εδώ στον αέρα. Δεν ακούγεστε σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Και αυτό δεν είναι σωστό και δεν είναι και καλός τρόπος να γίνεται ο διάλογος. Λοιπόν, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κατάληψη. Δεν υπάρχει κατάληψη. Υπάρχει διαχείριση ενός δημόσιου χώρου, δημοτικού χώρου, όπου εμείς έχουμε κάνει προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρξουν κονδύλια για να γίνει ανακαίνιση και να παραδοθεί στους κατοίκους.
Το λόγο έχει... Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μέρος μας ικανός δημόσιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης έχει το λόγο. Στη δημοτική αγορά γίνεται... Παρακαλώ, ησυχία στο ακροατήριο. Στη δημοτική αγορά γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και παρεμπορίου και ηθικός αυτουργός των εμπόρων ναρκωτικών και του παρεμπορίου είναι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος. Τα έχω καταθέσει και έχω κάνει και μήνυση. Έκανα και μήνυση. Γιατί η αστυνομία λέει ότι για να πάρουμε άδεια να μπούμε πρέπει να τη δώσει ο Δήμος και δεν τη δίνει ο κύριος Καμίνης. Αλλιώς θα έμπαινε να σας συλλάβει. Τώρα, να απαντήσω ευθέως σε ερωτήσεις. Για να μην λένε. Στην πρώτη ερώτηση, η οποία υπόθηκε, είπε ότι τώρα ανακαλύψαν το μεταναστευτικό. Φαντάζομαι δεν απευθύνεστε για εμάς. Γιατί εμείς όταν. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τους λαθρομετανάστες και το ΠΑΣΟΚ έκανε το νόμο για την ηθαγένεια. Εμείς μιλούσαμε για μετάσσευση. Θέλω να σου απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Όλους τους κατοίκους εδώ τους ξέρω και δεν είναι λαός. Έχω πάει. Ξέρω τα κοινωνικά προβλήματα έναν προς ένα στα μαγαζιά του. Τη μετανάστευση θα με βόλευε να τη βάλω σε ένα επίπεδο κοινωνικού προβλήματος. Εγώ τη βάζω και διαφωνώ τελείως με την προσέγγιση στο κομμάτι ότι πιστεύω ότι το έθνος είναι μια πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να εντάσει πληθυσμούς τεράστιους που έρχονται επιθετικά στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα θεωρώ, άρα πέρα από οποιονδήποτε ανθρωπισμό. Το επιθετικά για εμένα είναι ότι η Ασία και η Αφρική, ειδικά το Ισλάμ, έρχεται με μια νοοτροπία ξεκάθαρα κατάληψης της Ευρώπης. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι κεντρικό πρόβλημα. Ουσιαστικά η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν πόλεμο και συνεπών ξεκάθαρα μιλώ ότι οι όροι θα είναι αποτροπής. Διότι αυτό που κάναμε ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν θέλω να το δω σε όρους Ισλάμ. Πείτε μου και ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Πείτε μου, η Γαλλία είχε απικίες. Μιλούσανε τη γαλλική γλώσσα αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν τη γαλλική διοίκηση και δεν μπορεί να γίνει ένταξη. Εάν πιστεύετε ότι θα εντάξει όλο το Πακιστάν, όλο το Αφγανιστάν και όλη την Αφρική, η Ελλάδα και η Ευρώπη είστε γελασμένοι, εμείς θα ενταχθούμε σε αυτούς. Ο κύριος Πλεύρης, έχουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Και ειδήσεις. Έχουμε μία ώρα. Ακόμη μία ώρα. Σας βλέπω όλοι. Σας βλέπω. Δύο είναι τα ζητήματα. Ή θα συνεχίσουμε στην αγορά ή όχι, θα συνεχίσουμε. Γιατί οι Παπαδοπούλοι που πάνε το ίδιο θέλουν την αγορά. Οπότε να πάμε στον Κολομπανί.
είναι σε εκπομπή γι' αυτό. Πάρε την, πάρε την Ελένη, πάρε την Ελένη. Εγώ σας είπα, δυσκολείτε, σας είπα μέτρα. Οι άλλοι δεν το ξαναλένε μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα σας είπα. Ας τοποθετηθούμε όλοι. Ένα λεπτό, είμαστε στον αέρα παρακαλώ. Θέλω να σας πω, ότι το παραδέχεστε φαντάζομαι. Και όποιος δεν το παραδέχεται, κακό του κεφαλιού του, ότι κάνουμε την προσπάθεια να βγουν όλα τα θέματα. Και δεν μπορούμε να σταθούμε δυστυχώς σε ένα θέμα πολύ περισσότερο από ένα άλλο. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που υπάρχουν, τα αντιλαμβάνομαι και κάθε συνοικία έχει τα δικά της προβλήματα, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε υπερβολικά σε ένα θέμα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, και εννοώ όλους τους θεούς, πάμε αρκετά καλά και μπορούμε, να απευθυνόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Έτσι, έχουν το δικό τους πρόβλημα ο καθένας, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε και στα άλλα ζητήματα. Γι' αυτό θα μας δώσετε τη δυνατότητα να διευθύνουμε εμείς τη συζήτηση, γιατί αλλιώς μετά αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να πάρουν το λόγο ανεξαρτήτως. Α, δεν το βλέπω. Θα τα απαντήσετε, έχουμε ακόμη χρόνο. Και να είναι και οι... να είστε όλοι πιο σύντομοι, μην κάνετε τοποθετήσεις, κάντε την ερώτηση. Ο καιρός θα είναι καλός, ακούω τώρα. Ναι. Άλλος καιρός είναι κακός, ο δικός μας. Μην ξεχνάτε ότι θέμα της συζήτησής μας είναι και η ασφάλεια γενικότερα. Έτσι. Και δεν είναι μόνο η σύνδεση με τους μετανάστες, μην είναι... Άρη. Α, περίμενα. Τα ξέρει, παιδί μου, άρχισε εκεί. Μέρος δεύτερο στην σημερινή μας συζήτηση που έχει θέμα την δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια, αλλά όλα περιστρέφονται γύρω από το μεταναστευτικό, διότι οι άξονες της κουβέντας εκεί επιμένουν. Το πρώτο μέρος το έκλεισε ο κύριος Πλεύρης, θέτοντας ένα θέμα που αφορά στο έθνος όπως το προσδιορίσε το ελληνικό, αλλά και την Ευρώπη, που δεν μπορεί να σηκώσουν περισσότερο βάρος μεταναστευτικού κύματος και να το διαχειριστούν. Ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεταναστών Ελλάδος και εκπροσωπεί πρόσφυγες και μετανάστες από Κορσική και Μαρόκο. Γεια σας.
Ναι, θα ήθελα μία διευκρίνηση. Η Ένωση Μεταναστών Ελλάδος εκπροσωπεί Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Απλά κατάγομαι από εκεί. Ελάτε όρθιος από εδώ, κύριε Κολομανία, ελάτε όρθιος και, να σας βλέπει και το ίντερνετ. Και θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί πάω και συνέδρια σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και βλέπω ότι ο ελληνικός λαός έχει ενημερωθεί λάθος για το μεταναστευτικό. Και αυτό φταίει τα ΜΜΕ που τους αρέσει πιο πολύ τα show. Το δεύτερο, και συγχαρητήρια στο Sky που προσπαθεί να. Το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής και μετανάστευσης στην Ελλάδα, ότι πρέπει να χωρίσουμε τρία πράγματα. Ότι υπάρχουν τρεις ομάδες πρώτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι οι πρόσφυγες που ετούντους άσυλο, που έχουν άλλη προστασία διεθνής, υπάρχουν νόμιμοι μετανάστες και υπάρχουν και την άλλη που είναι παράνομοι μετανάστες που είναι χωρίς χαρτί και κυκλοφορούν στο κέντρο. Πρέπει να μένει σε ένα κέντρο διαμονής μέχρι να εξεταστεί σε λογικό χρόνο το αίτημά της. Σε όλη την Ευρώπη και σε πολλά κράτη στον κόσμο, σε όλους τους πρόσφυγες υπάρχουν κέντρα υποδοχής προσφύγων. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς. Άρα πρέπει οι κάτοικοι να εμπιστευτούν τα κέντρα, κέντρα υποδοχής. Με προεδραγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πρέπει να είναι σε ανθρώπινες συνθήκες. Το τρίτο πράγμα που είναι νόμιμη μετανάστευση, που ποτέ δεν ακούμε πράγματα για αυτούς που ζουν ανάμεσά μας, που ζουν με οικογένειες, οικογενειάρχες, εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Το θέμα που είναι ότι λόγω ότι υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπεται μόνο νομίμους μετανάστες, είναι ικανοποιημένοι κάποιοι που παίρνουν τα χρήματα από εκεί και μιλάνε για τους νομίμους παράνομους μετανάστες που εκεί δεν υπάρχουν κοντήλια. Το ζήτημα που βλέπω στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρχει διάλογο όλων των κομμάτων, όπως βλέπουμε τώρα το τραπέζι, όλα τα κόμματα κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους με τους πολίτες. Έτσι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές κοινωνίες που μπορούν να ανταλλάγουν τις απόψεις. Εμείς έχουμε προσπαθήσει ήδη σαν Ένωση Μεταναστών Ελλάδος με τους κατοίκους της πλατείας Κυψέλης και τα καταστήματα. Έχουμε πάει στους κατοίκους Αγίου Πανταλέμων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ομάδες που δεν θέλουν τις εντάσεις και δεν θέλουν να υπάρχει διάλογο. Ερώτημα έχετε, κύριε Κολομπανή. Ερώτημα έχετε. Ερώτημα προς τους πολιτικούς. Ναι. Θα κάνω ερώτημα ως εκπρόσωπος του μετανάστες και ως πολίτης της χώρας. Το ερώτημα ως εκπρόσωπος είναι ότι είσαστε κύριοι όλοι εδώ, γιατί δεν προσπαθείτε να κάνετε διάλογο μεταξύ σε ένα τραπέζι και προσπαθήσετε να υπάρχει εντάσεις μεταξύ σας και βολές, ποιος φταίει και ποιον. Πρώτον. Δεύτερον, στο κύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ευτυχώς ότι ο κύριος Αμπντούλ, που ήταν ο εκπρόσωπος των μεταναστών, τώρα αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας στην Ομοσπονδία και μας είπε πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχει εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή ως πολίτης της χώρας. Γιατί, κύριε Σκούτα, ότι όποτε πάει η ΣΥΡΙΖΑ κάνει καταλήψεις, όπως έχουμε ακούσει και όπως έχω δει και με τους 300, όλη την ημέρα ήταν απεργία πείνας. Από τις 10 μετά χασίσει και κρασί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερη παρέμβαση, σας παρακαλώ, ετέθη το θέμα με τον ισχυρότερο τρόπο. Πότε άλλοτε, κοιτάξτε, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, σας παρακαλώ. Πότε άλλοτε έχει τεθεί σε τόσο ισχυρό βαθμό το πρόβλημα της αγοράς? Πότε? Λοιπόν, ο κύριος Σαγέτ Μοχάμετ Τζαμίλ είναι ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Μεταναστών Ελλάδος. Έρχεστε από ποια χώρα? Από το Πακιστάν. Από το Πακιστάν. Ετέθη προηγουμένως το θέμα της Ισλαμικής διείσδυσης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχεστε με σκοπό να καταλάβετε την Ελλάδα, όλοι αυτοί οι χιλιάδες των μεταναστών. Καταρχήν, καλημέρα και συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή που κάνετε και ευχαριστώ τους πολιτικούς που είναι εδώ. Εγώ θα αρχίσω από τον κύριο Πλεύρη, που πάντα ο λαός έχει ισλαμοφοβία. Δεν ξέρω πώς κοιμούνται, πώς ξυπνάνε. Δυστυχώς, εγώ είμαι 41 χρόνια εδώ πέρα. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Είμαι παντρεμένος, επιχειρηματία πάρα πολύ. Εγώ πάντοτε είμαι στη θέση ότι Ισλάμ εδώ στην Ελλάδα, να ξεχάσουμε αυτά τα παλιά χρόνια, 400 για της Τουρκίας. Εμείς Πακιστανοί δεν εντάσσομαι με τη Τουρκία. Δεν έχουμε καμία δουλειά. Έχω δηλώσει πανελλημένα. Οι Πακιστανοί, οι Εσιάτες, οι Μουσουλμάνοι μένουν, έρχονται εδώ για εργασία, για καλύτερη ζωή. Δεν έχουν άλλο σκοπό. Και εσείς και... Από εκεί και πέρα, για τα τζαμία που είπε, εγώ πήρα την πρωτοβουλία ότι παράνομα τα τζαμία δεν δεχόμαστε. Εμείς είμαστε υπέρ
να ελέγξουμε και είμαι μπροστά σε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Τζαμίλ, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι δεν χωρούν περισσότεροι προερχόμενοι είτε από την Ασία είτε από τη Βόρεια Αφρική στην Ελλάδα? Εγώ είμαι κατά της παράνομης. Βεβαίως. Δεν μπορούμε. Δεν το βλέπετε κι εσείς. Παράνομη μετανάστευση. Να κλείσουν τα σύνορα. Επίσης, πριν 20 χρόνια, όταν ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου Υπουργείο Εξωτερικών, τότε είχαμε κάνει πρόταση ότι αυτές οι χώρες, τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δοθούν στις ασιατικές χώρες. Ερώτημα τα έχετε. Κονδύλια, να μην έρθει ο κόσμος εδώ. Ναι. Την ερώτηση ενημέρωση ερώτηση. Δεν έχει κάνει. Δεν έχει γίνει. Τα κονδύλια είχαν φάει όλοι. Ερώτηση πολιτική. Έχετε, κύριε Τζαμίλα, έχετε ερώτηση προς τους κυρίους? Βεβαίως. Αφού Ελλάδα ήρθανε πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά με όλα τα κόμματα. Λοιπόν, ερώτηση είναι που είπε και ο κ. Κολομπανής, όλα τα κόμματα όπως είναι στην Αμερική και στην Ευρώπη, εάν δεν συνεργαστείτε με τους νόμιμους εκπρόσωπους των μετανάστων, διάλογο και κατοική, να εφαρμόσετε, να μεγαλώσετε αυτό το πράγμα μεταξύ σας, να κάνετε κοκορομαχία, δεν θα λύσει το πρόβλημα μεταναστευτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλογο ευρύτερο και θρησκευτικό και πολύ, παράνομη μεθανάστευση. Ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις από το κοινό, παρακαλώ. Λοιπόν, καλημέρα σας σε όλους. Ερώτηση. Εντάξει, θα πω μία μικρή. Ερώτηση. Επειδή λόγω ηλικίας, ευχαριστώ. Επειδή μιλάμε μόνο για τους λαθρομετανάστες, εγώ είμαι οικονομικός μετανάστης από την Αλβανία. Έχω σπούδασει εδώ στην Αχμή 2 χρόνια. Και άκουσα τον κύριο Αντώναρο να μιλήσει πριν μία μισή ώρα για την αλβανοποίηση της Ελλάδος. Από τον φόβο αυτό. Αλβανοποίηση. Όταν λέει αλβανοποίηση εννοεί κάτι από την Αλβανία. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να, επειδή άκουσα τον κύριο Σαμαρά να θέλει να καταργήσει τον νόμο Ραγκούση για τα παιδιά μας, για την ηθαγένεια. Υπάρχει κανένας φόβος ρεαλιστικός για την Ελλάδα με την ηθαγένεια αυτή των παιδιών μας? Ευχαριστώ πολύ. Σωστό, σωστά ερωτήματα. Άλλο ένα ερώτημα. Χαίρετε. Και μετά έχουμε... Λέγομαι Νίκος Κοσμάς. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Σκουντά και στον κύριο Αλευρά. Καταρχήν στον κύριο Σκουντά, περί το πρόγραμμα... Σκούτας. Λέω και εγώ κάνω λάθος. Περί το πρόγραμμα για τη μεταναστευτική πολιτική, για την παράνομη. Έχετε σκεφτεί, έχετε πει στον κόσμο πόσο θα κοστίσει όλο αυτό τη στιγμή που τα χρέη της Ελλάδας είναι πάρα πολλά, η ανεργία είναι στο 22% και ουσιαστικά θα δώσετε πάρα πολλά λεφτά για να φροντίσετε τους παράνομους μετανάστες και όχι τους Έλληνες ανέργους? Και η ερώτηση πάει και στους δύο. Και η ερώτηση πάει και στον κύριο Σκούντα και στον κύριο Αλευρά. Γιατί νομιμοποιείτε τώρα τόσους χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να αποσκοπήσετε την ψήφο τους? Θέλω και την άποψη των υπολείπων. Ναι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά, θα απαντήσουν γιατί δεν μιλάνε τόση ώρα, το έχετε προσέξει. Έχουμε κατορθώσει να μην μιλάνε πολιτικοί. Όμως προηγουμένως προηγείται η ενημέρωσή μας και όλων για το τι συμβαίνει στις αγορές από τον Ηλία Σιακαντάρη. Μισό λεπτό παρακαλώ. Μπορείτε να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας, σας παρακαλώ. Αν είναι, θα φύγω εμείς κάτι το διάλογο μόνος. Όχι, μην πείστε, αφήγουμε, γιατί θα μας πει. Μην μας διώξετε τώρα. Αλλάστε το μικρόφωνο. Μην μας διώξετε. Όχι, κάτι θα κουμπηλιάστε μόνος. Όπως το έχετε καταφέρει, άλλος και στο παρακαλώ. Αυτό είναι άσχημο όμως. Από μικρός.
Είμαστε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ στην Πατησίων. Ο κύριος Νάσος Αλευράς είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη Αθηνών και βουλευτής άλλωστε σε αυτή την περιφέρεια. Θα απαντήσει, ακολούθως θα απαντήσει, το λέω ήδη από τώρα για να ξέρετε τη σειρά, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά. Κύριε Αλευρά. Παρ' όλα αυτά θα επιθυμούσα να μην κατηγορηθώ ότι δεν απαντώ. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά και πολύ συχνά μια ερώτηση διατυπώνεται σε 30 δευτερόλεπτα και η απάντηση δεν μπορεί να είναι εξίσου ίδια χρονικά. Θα ήθελα να πω σε αυτά που έχω σταχυολογήσει. Το μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ένα τραγικό ανθρώπινο πρόβλημα. Έχει οικονομικές και κοινωνικές αιτίες. Δεν μπορεί να λυθεί όμως με ιδεολογικές αναλύσεις και πολιτικές αναφορές. Δεν μπορεί να λυθεί με θεωρητικές επεξεργασίες. Διαφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι υπάρχει μια σύγκρουση θρησκευτικών πολιτισμών. Διαφωνώ τελείως. Όποιος έχει διαβάσει για το Ισλάμ, όποιος έχει διαβάσει για τη δημιουργία του, για τους κόσμους, όλα αυτά μπορεί να τα απαντήσει. Όμως αυτά όλα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το πρόβλημα που ζούμε στην Αθήνα. Απολύτως καμία με το χειροπιαστό πρόβλημα που ζούμε στην Αθήνα. Και το πρόβλημα που ζούμε στην Αθήνα, ανεξάρτητα από μετανάστες παράνομους συνόμιμους, έχει μία κατά την άποψή μου βασική αιτία. Την ανοχή και την ανομία. Δημοτική αγορά. Απαντώ απλά. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν μπορεί να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και να ζητάει η αστυνομία άδεια από κανέναν Δήμο. Έχει υποχρέωση να επέμβει. Δεν μπορεί για χρόνια να υπάρχει κατάσταση δημοσίου αποχωρητηρίου σε έναν χώρο που ήταν κόσμημα για τους παλιούς Αθηναίους και να μην ενεργοποιείται κανένας. Δεν μπορεί να γίνεται χρήση ναρκωτικών 12 η ώρα έξω από το γραφείο μου στο Γενικό Λογιστήριο στην πλατεία Κάνικος και να μην υπάρχει αστυνομία. Δεν μπορεί να έχουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία έχουμε. Και είναι η ευκολότερη επεκφυγή να καθίσουμε εδώ σήμερα, να καθίσουμε να συζητάμε για ώρες, και γι' αυτό διαφωνώ με τους αγαπητούς μου φίλους, να συζητάω για ώρες για το αν έχουμε σύγκρουση πολιτισμών με τους μουσουλμάνους ή οποιουσδήποτε άλλους. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να δω τι θα γίνει με το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν θα λυθεί ούτε να νομίζω, όπως λένε ορισμένοι, ότι θα τους βάλω σε ένα καράβι και θα τους στείλω πού. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πατρίδες τους καταρχάς. Και για να το μάθουμε θέλουμε χρόνια. Και γιατί να τους δεχθεί η Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία τους δέχεται από άλλες μεριές. Όπως εμείς τους δεχόμαστε από την Τουρκία, έτσι και η Τουρκία λέει, και εγώ τους δέχομαι από άλλες μεριές. Ούτε να λέμε ότι θα καταργήσουμε το Δουβλίνο επειδή έχουν μάθει πολιτικοί να κρύβονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα καταργήσει το Δουβλίνο. Να λες ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα του δίνω χαρτιά και θα πηγαίνει στη Γερμανία και πώς θα τον δεχτεί η Γερμανία που έχει 2 εκατομμύρια παραπάνω μετανάστες. Πώς θα τον δεχτεί η Γερμανία. Ποιος τους είπε ότι θα αλλάξουν, θα τους δώσουν χαρτιά και θα δεχτούν η Γερμανία να προσγειωθεί το αεροπλάνο και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Με συγχωρείτε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αν πούμε ότι αύριο το πρωί θα δίνουμε χαρτιά στην Ελλάδα για να φέρουν στην Ευρώπη, θα γίνουμε μαγνήτης όλης της παράνομης μετανάστευσης. Λοιπόν, μια Ελλάδα, λοιπόν, μια Ελλάδα, αγαπητέ μου Γιάννη, μια Ελλάδα η οποία έχει ναυτικό πρόβλημα στα σύνορα με την Τουρκία και έχει ναυτική δύναμη και που όλοι ξέρουμε ότι στην Ευρώπη μας κατηγορούν και πολύ σωστά μας κατηγορούν γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορά μας. Πού είναι το ναυτικό? Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα λοιπόν που δεν κάνει τα στοιχειώδη στα σύνορά της? Πώς είναι δυνατόν? Απαντώ τώρα και στο τελευταίο, την τελευταία ευθύνη. Εγώ δέχομαι την πολιτική ευθύνη του κόμματός μου. Τελεία και παύλα για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Αλλά έχω μάθει δύο πράγματα στη λογική, στην απλή λογική. Ότι οι ποινικές και οι διοικητικές, οι διαχειριστικές ευθύνες έχουν ατομικό χαρακτήρα. Οι πολιτικές όχι, είναι συλλογικές και τις δέχομαι. Αλλά ποινικές και διοικητικές έχουν χαρακτήρα, έχουν πρόσωπο. Και ο καθένας γνωρίζει. Ο κύριος Γεωργιάδης, Άδωνης με τη Νέα Δημοκρατία, τη σειρά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ φαντασιακού κόσμου και πραγματικού. Την ανέδειξε τέλεια ο κύριος Κολομπανή προηγουμένως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε ότι στην Ιπατία είχαμε κάποιους ηρωικούς μετανάστες που κάνανε απεργία πείνας. Ο κύριος Κολομπανή, που εκπροσωπεί και τους Αλγερινούς και Μαροκινούς και ο υπολείπους, με πολύ καλύτερη γνώση μας είπε ότι κάνανε κρασί και χασίς από το απόγευμα και μετά. Αυτό φάνηκε ανάγλυφα με την περίπτωση της Κυψέλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζει ότι η περίπτωση της Κυψέλης είναι ένας χώρος επαναστατικής γυμναστικής και κουλτούρας, ξέρω εγώ, αριστερεόστροφης. Στην πραγματικότητα είναι η καταστροφή μιας ολόκληρης γειτονιάς της Αθήνας. Επειδή θέλω να είμαι λοιπόν συγκεκριμένος, εάν η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή λαϊκή εντολή την άλλη Κυριακή, χώροι όπως η αγορά της Κυψέλης, όχι μόνο, δεν είναι μόνο η αγορά της Κυψέλης που κατάληψε στην Αθήνα, η Βίλα Αμαλία και πολλά άλλα, όλους τους υποκατάληψη
χώρους θα τους ανακαταλάβουμε. Αυτή είναι η έννοια της δεσμεύσεως του Αντώνη Σαμαρά ότι θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Στην κυρία η οποία έθεσε το θέμα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ακράτσιμο, να τους εντάσσει και να τους παίρνει και να τους ρένει. Λοιπόν, ακούσατε. Μην σας πιάνει φοβία να σας πούν ξενόφοβοι, ρατσίστες και οτιδήποτε άλλο. Τα πιο προηγμένα και πλούσια κράτη του κόσμου δεν δέχονται παράνομους μετανάστες. Γιατί είναι θέμα αριθμού. Δεν είναι θέμα να κάτσουμε να δούμε αν υπάρχει ισλαμική εισβολή ή δεν υπάρχει. Είναι θέμα αριθμού. Μία κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί παραπάνω από έναν ορισμένο αριθμό μεταναστών χωρίς αυτό να προκαλέσει τρομακτικές συγκρούσεις. Αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι ότι αυτός ο αριθμός έχει ξεπεραστεί προπολού λόγω της αδυναμίας των προηγουμένων κυβερνήσεων και λόγω των εθνών και των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν, για να προλάβει τον κύριο Πλεύρη. Για ποιο λόγο? Γιατί φοβόταν να φωνάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Αυτό ήταν όλο. Στην κυρία Επεμερώτηση. Δεν έχω. Γεωργιάδη, υπάρχει μια ερώτηση που αφορά τη Νέα Δημοκρατία στον κύριο Σαμαρά για την ηθαγένεια. Τους πήραμε τη σειρά, ήταν ο τελευταίος που ρώτησε. Πήγε στην Δεσμηνίδα γιατί ήταν η αμέσως επόμενη και μετά πήγε. Για να μην πει κανείς ότι δεν απαντώ στα συγκεκριμένα. Εμένα μου αρέσουν μόνο τα συγκεκριμένα. Τα γενικά και θεωρητικά δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν έχω αλλάξει το κατά κεραία αυτά που έλεγε τη μετανάστευση. Ούτε κατά ένα κόμμα. Ό,τι έλεγα πριν, λέω και τώρα. Ποια είναι η διαφορά? Η Νέα Δημοκρατία διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο Ζάπιο παρουσίασε το ρεαλιστικό, το τονίζω. Ρεαλιστικό έχει δίκιο ο κ. Αλευράς. Δεν είναι ούτε να πει θα του δώσω χαρτιά για να πάνε στην Ευρώπη. Το είπαν και αυτοί οι εσχάτως. Γιατί τότε θα γίνουμε ο παγκόσμιος μαγνήτης για να έρθουν εδώ όλοι οι μετανάστες του σύμπαντος. Και αυτή η θέση περί χαρτιών, αγαπητέ, θα είναι εκτεθεί και από το λαό και είναι σε αντίθεση με αυτό που είπε προηγουμένως. Και δεύτερον, έτσι για να τα λέμε όλα. Και δεύτερον, για να κλείσω. Και δεύτερον. Πράγματι, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και απολύτως σεβόμενοι τα ανθρώπινά τους δικαιώματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά προγράμματα για την επαναπροώθησή τους, η Νέα Δημοκρατία και μπορεί και θα το κάνει. Τέλος τον κύριο. Ο νόμος του κυρίου Ραγκούση για την ηθαγένεια, μέσα σας πληροφορήσω, δεν πέρασε ευρέως στα μέσα, εκηρύχθη αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα λοιπόν. Τον καταψήφισε τον νόμο. Δεν το στήριξε την αντισυνταγματικότητα. Μην με διακόπτει συνέχεια, βρε παιδί μου. Δεν στήριξε την αντισυνταγματικότητα, θα τον καταργήσει, πάμε. Μην με διακόπτει. Τα αυτά πασίγνωστα. Κάνουν χωρομαχία τώρα στο ασήμαντο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στην ουσία. Ο νόμος λοιπόν αυτός θα καταργηθεί γιατί ήταν λάθος. Γιατί έβαζε την Ελλάδα σε μια λογική αλλαγής της κοσμοθεωρίας για το πώς δίνουμε την ηθαγένεια σε αυτή τη χώρα. Μεταξύ του δικαίου του αίματος και του δικαίου του εδάφους. Κάτι το οποίο, αν συνέβαινε στην Ελλάδα, λόγω του τεραστίου αριθμού των λαθρομεταναστών στη χώρα, θα κινδυνεύα μετά από λίγα χρόνια εδώ να έχουμε την ημισέλληνο και όντως να έχουμε περισσότερους μουσουλμάνους από τους χριστιανούς. Άρα λοιπόν, ο νόμος θα καταργηθεί, γιατί πρέπει να καταργηθεί. Και η μεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά προσέξτε, καμία χώρα της Ευρώπης δεν είναι όπως η Ελλάδα να δέχεται όποιον ερχόταν από οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη. Σας στηρίζω για να το κλείσω, κύριε Παπαδημητρίου, μόνο ένα παράδειγμα. Προτιμούν οι κάτοικοι του Μαρόκου και της Αλγερίας και της Τινησίας να ταξιδέψουν από την Δυτική Αφρική μέχρι την Τουρκία και να μπουν στην Ελλάδα για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ότι να πάνε απέναντι στην Ιταλία, να πάνε απέναντι στην Ισπανία. Γιατί δεν είναι ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία και Ισπανία? Απλώς αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες γρήγορα κατάλαβαν τον κίνδυνο. Και δημοκρατικές χώρες είναι και ευρωπαϊκές χώρες είναι και τα πάντα είναι. Κλείσαν τα σύνορά τους. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς τώρα με τον Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό. Αντώνης Γεωργιάδης, ιδιαίτερη Αθηνών. Μια στιγμή. Δεν έχετε το λόγο. Ότι είναι ο λαός, έχουμε τάξη. Ο κύριος Πλεύρης. Ούτε εγώ έχω καλυφθεί. Έτσι είναι ο διάλογος. Θα κάνετε την ερώτηση και αύριο και μεθαύριο. Έτσι πάει, ρε παιδιά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά τα πάμε. Λοιπόν, έχω αφήσει ένα δύο. Καταρχήν για τον νόμο Ραγκούση. Εμείς και τον καταψηφίσαμε και ζητήσαμε και την αντισυνταγματικότητα του στη Βουλή. Δυστυχώς κανένα άλλο κόμμα δεν τη στήριξε. Και πιστεύουμε απόλυτα και το είπαμε ότι από το 1830 το ελληνικό κράτος στον κώδικα περί ηθαγένειας μέχρι πριν δύο χρόνια είχε το δίκαιο του αίματος. Δεν ήμασταν δημοκρατικοί όλο αυτό το διάστημα και ξαφνικά, επειδή ο κύριος Ραγκούσης ανακάλυψε το δίκαιο του εδάφους, γίναμε δημοκρατικοί. Και σε μια χώρα που έχει πάρα πολλούς μετανάστες, πρέπει να έχει διαδικασίες αποτροπής για την ηθαγένεια. Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή. Εμείς πιστεύουμε ξεκάθαρα και έχουμε αντιλήψεις που είναι και σκληρές αντιλήψεις. Και λέμε ότι είναι αντιλήψεις που προφανώς για να προλάβω πρέπει να αλλάξουμε διεθνείς συνθήκες. Γιατί μας δεσμεύουν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία παροχής του ασύλου. Ότι δίνεται πάρα πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνή.
Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε στον ακτιβισμό. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι θα βαρέσεις 10 άτομα στο δρόμο και έχεις κάνει υποτίθεται πολιτική. Αντιθέτως, τότε ακόμα και αυτό που εμείς με αγώνα 4 χρόνια προσπαθούμε να φέρουμε στην κεντρική σκηνή που μας λένε ρατσιστές και ξενόφοβους, θα το διαλύσουν. Διότι το πρόβλημά μας δεν είναι ο ένας, ο δύο ή τρεις, το πρόβλημά μας είναι μια πολιτική. Και να δούμε τέλος την αντινομία. Γιατί ακούω και για ισλαμοφοβία. Κοιτάξτε τι ζούμε τώρα. Ζούμε το Πακιστάν που είναι μέσα στις 20 πιο πλουσιότερες χώρες. Εξηγήστε μου γιατί πρέπει να στέλνει μετανάστες στην Ευρώπη. Και επειδή το καθεστώς εκεί πέρα δεν σέβεται τον λαό του, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτός ο λαός τα ανθρώπινα δικαιώματα της Δύσης και της Ευρώπης, της κακιάς Δύσης, της Δύσης του υπεριαλισμού. Μισό λεπτό, ακούστε με, να σας πω. Αυτό που σας λέω είναι το εξής. Είστε μια πλούσια χώρα μέσα στις 20 πλουσιότερες και οι απαιτήσεις των Πακιστανών να είναι από την κυβέρνησή τους να μοιράσει τον πλούτο. Οι απαιτήσεις δεν μπορεί να είναι από την Ευρώπη να τους δεχτεί. Και θα σας στεναχωρήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ισλαμόφοβος, δεν φοβάμαι το Ισλάμ, αλλά θεωρώ το Ισλάμ επιθετικό. Θεωρώ ότι το Ισλάμ αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως πράγμα και αυτά που έβλεπα εδώ εγώ έξω. Με συγχωρείτε, έβλεπα έξω από το πανεπιστήμιο να γίνονται προσευχές και στις πλατείες να γίνονται προσευχές. Και σιδερο... Μην διακόπτετε, καταλαβαίνω. Εσείς είστε εναντίον. Εσείς είστε εναντίον, αλλά λέω ότι το κάναν. Δεν τους εκφράζετε όλους εσείς. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω αυτό, με συγχωρείτε, στους Κίονες του Παρθενώνα και στη Μητρόπολη Αθηνών, το να μην θέλω την επιβολή μιας ισλαμικής νοτροπίας σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο μπούρκας. Και τέλος, ακούστε, τέλος. Πείτε μου, είναι ρατσισμός ή ξενοφοβία το να λέω ότι από τους 12.000 φυλακισμένους, νούμερο αυτό υπαρκτό, 7.800 είναι αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 4.800 είναι για κακουργήματα. Πλεύρης, αυτό λοιπόν, δεν είναι ούτε ρατσισμός ούτε ξενοφοβία, είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν από την πρώτη Αθηνών με το λαός. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τη συζήτησή μας. Το αν πήρατε απάντηση ή όχι, το ξέρετε εσείς αυτό. Και εσείς κρίνετε. Δεν το πάρα πολύ δεν πάρει τα απάντηση, αλλά έτσι είναι. Thank you.
Πάμε. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Τελευταίο ημίωρο στην συζήτησή μας. Παρακαλώ, κυρία Παπαδόπουλου. Καλημέρα σας. Από την Επιτροπή Κατοίκων Πλατείας Βικτωρίας. Καταρχάς, θέλουμε να ξεκινήσουμε. Πιστεύουμε, οι Επιτροπές Κατοίκων είναι άνθρωποι από όλους τους κομματικούς χώρους και πάνω απ' όλα είναι η γειτονιά μας και η περιοχή μας και δεν είναι η ψήφος κανενός και πολλοί έχουν αλλάξει και προτίμηση. Ναι, δύο δευτερόλεπτα. Καταρχάς... Δύο, περάσανε. Είδατε πόσο δύσκολο είναι. Γι' αυτό ξέρουμε το ραδιοφωνικό χρόνο, σας... έχετε δίκιο. Για το κέντρο της Αθήνας θέλουμε να θέσουμε ερώτημα, αλλά πριν θέσουμε το ερώτημα, θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει ένα μεγάλο συγγνώμη στους κατοίκους που τσουβάλιασε σοριδών ως φασίστες, ρατσιστές, όλα αυτά τα χρόνια που δεν μας άκουγε κανείς, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους δημότες της Αθήνας που είναι ευγενικοί χορηγοί της κατάληψης αγοράς Κυψέλης και πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς. Το ερώτημά μας είναι για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν τρομερά προβλήματα και θέλουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις που βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει. Για τα τζαμιά, τα παράνομα, συγκεκριμένες απαντήσεις. Τι θα κάνει η κάθε παράταξη. Για τα καταστήματα που έδωσε ο κ. Δεδρινός δεν πήραμε απάντηση. Συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν είναι εύκολο λοιπόν, διευκολύνετε και εσείς. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Άρη, ο κύριος εκεί απέναντι με το μαύρο και τα άλλα μπουφάν. Γεια σας. Ονομάζομαι Μάμπος Χαραλάμπους. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς όλους τους πολιτικούς. Μιλήσατε πριν για μαύρο χρήμα που διακινείται για εμπόριο ναρκωτικών. Αυτά όλα, οι μετανάστες ήδη είναι δικά τους, τα φυτεύουν, έχουν φυτεία κάπου και δεν το ξέρω. Τα κατασκευάζουν. Επειδή ακούω συλλαμβάνετε μετανάστες για τα ναρκωτικά, αλλά δεν συλλαμβάνετε εκείνους που φέρνουν τα ναρκωτικά, εκείνους που κατασκευάζουν τα ναρκωτικά. Δεν νομίζω ότι... Είναι πιο λογικό να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα και να αφήσουμε την Ισλαμοφοβία και όλα αυτά σε ίδιο τόπο. Άρη, έχεις άλλη από εκεί. Ναι, ναι, βεβαίως. Μία ερώτηση ακόμη από την άλλη μεριά της αίθουσας. Μου επιτρέψουν εδώ οι κάμερες. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Στεφανή Δωριάδνη. Παρακαλώ την ησυχία των υπολείπων, όπως και οι ερωτώντες τώρα ήταν προσεκτικοί στα ερωτήματα προηγουμένως. Είμαι φοιτήτρια δημοσιογραφίας και θέλω να ρωτήσω. Τα κέντρα υποδοχής των λαθρομεταναστών θα λειτουργήσουν ως πανάκια ή θα φέρουν άμεση λύση και απευθύνομαι σε όλους. Θέλετε να κάνετε... Άρη, μία... Α, ναι, ναι, δίπλα εκεί. Λέγομαι Ελιάνα Ζαμπάρα, είμαι φοιτήτρια δημοσιογραφίας και θέλω να συσχετίσω την ερώτησή μου με τον Πάμπο. Απέναντι από δημοτικό σχολείο στην Κυψέλη γίνεται συνέχεια παρεμπόριο με ναρκωτικά, υπάρχει όπλα απέναντι σε δημοτικό σχολείο και κανένας δεν παίρνει θέση. Ποιος θα πάρει θέση και τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και μία ερώτηση. Α, ναι, ναι. Απευθύνομαι στους εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων. Τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις σας αδυνατούσαν ή αρνούταν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Τώρα βλέπουμε απλούς πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και το κράτος να θέλει να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής μεταναστών. Δεν είναι λίγο αργά αυτό? Και μία τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, η μία ερώτησή μου είναι για τον αντιπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πρόγραμμά σας λέτε ότι θα αναφέρετε την κατάργηση των κέντρων κράτησης αλλοδαπών και τη δημιουργία ανοιχτών κέντρων διαβίωσης. Μπορείτε να το εξηγήσετε λιγάκι αυτό? Και θέλω και μια άλλη ερώτηση στον αντιπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που είπατε πριν ότι θα περνάνε από υγειονομικό έλεγχο. Και θέλω να ρωτήσω αν ο Έλληνας ασφαλιζόμενος δίνει 5 ευρώ για να τον δουν. Για υγειονομικό έλεγχο, για όταν έρχονται οι μετανάστες. Αν ο Έλληνας δίνει 5 ευρώ, πώς θα... Είπατε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη, είσαι εντάξει από εκεί. Μία ερώτηση από εδώ και έχουμε καλύψει ερωτήσεις. Ο κύριος, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσαρτσόπουλο που τον άκουσα πριν. Τσαρμόπουλο, ναι. Τσαρμόπουλο. Για πέστε μου, κύριε Τσαρμόπουλε, ο ΙΕ, τι συμβολή έχει σε αυτές τις χώρες οι οποίες αφήνουν όλο αυτό τον κόσμο να μεταναστεύσει και να έρθει στην Ελλάδα και ζητάνε άσυλο ή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα? Υπάρχει κάποιο έλεγχος από την πηγή, ας το πούμε, από εκεί που φεύγουν? Οι κυβερνήσεις αυτές τι κάνουν, δηλαδή, αφήνουν όλο τον κόσμο και φεύγει και έρχεται οπουδήποτε? Σωστό. Λοιπόν, εγώ θέλω να απευθύνω σε όλα τα κόμματα. Είμαι λάτρης της γενιάς μας. Θέλω πολύ να σας κοιτάω αυτή τη στιγμή. Είμαι λάτρης της γενιάς μας. Του 80 κυρίως. Κάτι πολύ απλό για να πάμε και στο σήμερα. Λοιπόν, πώς γίνεται όλοι εσείς να μιλάτε για ιδέες, για δημοκρατία, για αριστερά, δεξιά και όλα αυτά? Οι ίδιοι εσείς τα έχετε τελειώσει όλα.
βλέπουμε όλα αυτά τα αγκαλιάσματα που έχετε κάνει μεταξύ σας, καινούριες παρατάξεις, καινούριες ονομασίες, και είστε οι ίδιοι οι οποίοι απειλείτε τη δημοκρατία, γιατί αφήνετε, παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους οι άνθρωποι που έχουν τεράστια προβλήματα γρήγορα, και υπάρχει παρακαλώ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ερώτηση είναι πώς γίνεται να τους πιστέψουμε. Όχι να τους πιστέψουμε όταν μόνοι τους δεν μπορούν να βγάλουν μια ιδεολογία. Έχω μια ερώτηση εδώ στο βάθος. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Μία προς τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από την κατάληψη της δημοτικής αγοράς, την κατάληψη της Βίλας Αμαλίας, γιατί υποστηρίζετε την κατάληψη των πεζοδρομίων από το παράνομο υπαίθριο εμπόριο, και όσες φορές η αστυνομία έχει προσπαθήσει να διαχειριστεί το θέμα, σας βρίσκει μπροστά. Και προς τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μας είπατε προηγουμένως πολύ σωστά ότι κάποιος φταίει. Συγγνώμη, κάνω λάθος. Μέχρι και σήμερα εσείς δεν είσαστε υπεύθυνοι για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Έχω τελευταία ερώτηση εδώ για να προλάβουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα, είμαι και εγώ φοιτητής δημοσιογραφίας. Θα ήθελα να κάνω βασικά μια ερώτηση στον κύριο Αλευρά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον πριν που μιλάγε με πάθος και έλεγε ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται εμπόριο ναρκωτικών όλες τις ώρες της ημέρας. Γίνεται. Εγώ είμαι κάτοικος κέντρου και το βιώνω. Και αυτό είναι ένα θέμα παράλληλο με το μεταναστευτικό, έτσι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, πώς είναι δυνατόν να γίνονται, για παράδειγμα, διαδηλώσεις, να επιστρατεύετε ό,τι έχετε και δεν έχετε, να καταστέλνετε τον κόσμο που πάει και διαδηλώνει με 5.000 και με 6.000 αστυνομικούς, όλη σας τη δύναμη να την αφιερώνετε εκεί, να επικεντρώνεστε στον κόσμο και να μην έχετε χτυπήσει ποτέ σας ούτε το εμπόριο ναρκωτικών, ούτε το εμπόριο πρέζας, ούτε το εμπόριο όπλων, ούτε την καταναγκαστική πορνεία. Θέλω να μάθω το πώς ιεραρχείτε και γιατί φοβάσαι περισσότερο τον κόσμο σας από το εμπόριο πρέζας. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ σε αντίθεση με εσάς, όταν μια οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση χτυπήσει κάποιον, μέσα σε χρόνο ντετέ, έχει εξαγνιαστεί. Απαντήσεις. Λοιπόν, είναι ο πιο... Ναι, κύριε Κοντογιάννη, εσείς. Ο κύριος Κοντογιάννης, δεύτερη Αθηνών με τη Δημοκρατική. Ο οποίος δεν μου έχει παρατηρήσει από την προηγούμενη ώρα ότι οι παρατηρήσεις μου έχει πει ο κύριος Κοντογιάννης ότι οι παρατηρήσεις του κύριου Δενδρινού, έτσι όπως το ανέπτυξε το θέμα περί της επιχειρηματικότητας και της διοχέτευσης μετανάστευσης, αυτοί οι τρεις άξονες είναι και ένα θέμα το οποίο θα. Λογικά θα συζητούσαμε μετά από αυτή την κουβέντα. Σαφέστατα, αλλά μιλάμε για εφαρμογή των νόμων, έτσι όπως ακούστηκε εδώ. Και όλοι το λέμε, όλα τα κόμματα μιλάμε για εφαρμογή νόμων. Σαφέστατα πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι, αλλά πρέπει, όπως σωστά υπόθηκε, να καθίσουμε να συζητήσουμε όλοι, αφήνοντας στην άκρη κομματικές ταμπέλες, γιατί επαναλαμβάνω το πρόβλημα είναι εθνικό και έχει παρακλάδια οικονομικά, κοινωνικά κλπ. Και να βρούμε λύση. Να αφήσουμε στην άκρη λοιπόν το τι μας χωρίζει και ας δούμε το τι μας ενώνει για να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Είναι πάντως τρελό σήμερα το 2012 να χρησιμοποιούμε λέξεις με λάθος έννοια. Άκουσα προηγουμένως από τον κύριο Σκούτα να αποκαλεί την κατάληψη διαχείριση δημόσιου χώρου. Ναι, λοιπόν, είναι κατάληψη. Η κατάληψη είναι κατάληψη. Και όπως η ληστεία δεν είναι απαλωτρίωση, όπως η δολοφονία από τρομοκρατικές οργανώσεις δεν είναι εκτέλεση. Είναι δολοφονία. Λοιπόν, να ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από εκεί και έπειτα όμως, ο κύριος Δενδρινός έθεσε κάποια ζητήματα που έχουν σχέση και με την ασφάλεια, άρα δηλαδή πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι που εμείς ψηφίζουμε, οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών χώρων. Έθεσε θέματα διακίνησης. Είπα κάποιες προτάσεις. Η μόνη αντίρρηση που άκουσα ήταν από τον κύριο Αλευρά για την αναδιαπραγμάτευση του Δουβλίνου 2, αλλά το Δουβλίνο 2 το δεχθήκαμε χωρίς διαπραγμάτευση. Και τι λέμε, ότι δεν πρέπει να εξετάζεται το αίτημα εδώ που είναι η πρώτη χώρα εισόδου κάθε μετανάστη. Δεν είναι η Ελλάδα, όπως και το κάνουμε, έχει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Η Ευρώπη πρέπει να γνωρίσει αυτή την γεωγραφική ιδιαιτερότητα και να ληφθούν ανάλογα μέτρα. Και βέβαια το θέμα της παράνομης διακίνησης, της παράνομης επιχειρηματικότητας, και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πείτε μου, ποιος από εσάς δεν έχει δει στους δρόμους αλλοδαπούς με τα καροτσάκια να μαζεύουν σίδερο? Ο ΣΚΑΙ κάνει μια εκστρατεία για την ανακύκλωση.
να ρωτήσω εγώ ποιος είναι πίσω από, από αυτούς τους αλλοδαπούς οι οποίοι βγαίνουν ομάδες-ομάδες με αρχηγό, με ειδικό σήμα και μαζεύει το σίδηρο. Πού πάνε, πού πάει αυτός ο σίδηρος που ανακυκλώνεται, ποιος είναι από πίσω και αν ποτέ έχει πάει το ελληνικό κράτος να κάνει ένα έλεγχο. Και δεν είναι μόνο για το σίδηρο, είναι και για άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να πιαστούν, ας πάνε στην Ιερά Οδό να δουν τι γίνεται. Ας πάνε λοιπόν. Ας πάνε. Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να το βρίσκουν και να μην το βρίσκει η αστυνομία. Στο βοτανικό. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση αυτή. Έχω πει συγκεκριμένες προτάσεις και προκαλώ και τους υπόλοιπους. Ναι, τα είπα προηγουμένως, δεν ήσασταν εδώ. Ας τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κοντογιάννη. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Αν τα καροτσάκια εμποδίζουν ή διευκολύνουν την κυκλοφορία. Προηγουμένως οι διαφημίσεις. Τώρα είναι οργανωμένα. Πάνε στο βοτανικό σε ένα καταβλητικό. Πάρε, παιδί. Είναι οργανωμένα. Βρίσκονται επιχειρηματικές δραστηριότητες από πίσω. Ψάξτε το, δημοσιογραφικά. Καθόλου. Αλλά τα προβλήματα της Αθήνας δεν τα είχαν η αριστερά. Τα έκαναν αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν. Και στο Δήμο πιήσατε τόσα χρόνια. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απλώς η κοινωνία η συγκεκριμένη δεν μπορεί να δει ότι τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με τους συγκεκριμένους. Δεν αντιλέγω. Και εσείς που είσαστε εκεί ξέρατε, γιατί γνωρίζετε την αγορά της Κυψέλης. Πέστε μου λοιπόν, πέστε δημόσια, εάν κυκλοφορούν ναρκωτικά, άρα και κυκλοφορούν παράνομες πράξεις. Σας πω ξύ, παρακάτω. Τι έχει. Εσία. Πάρε τη τζένη. Δεν θα γίνει όλα, δεν θα βγει. Στους δρόμους της πόλης. Παρακαλώ.
Πάμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Άρη Πορτοσάρτε στο επίλογο και έχουμε πάνω 12 λεπτά κάπου, κάπου εκεί. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ για την προσοχή σας. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάτι δεν το έχει ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Το ελληνικό κράτος, αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσει τα μικρά, σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα. Ναι, ναι, αλλά... Λοιπόν, μην μείνουμε σε αυτό. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας. Συνεχίζουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σκούτα, που είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας απαντήσει. Έχετε πάρα πολλά να πείτε, αλλά παρακαλώ να τα πείτε πολύ σύντομα. Θα προσπαθήσω. Είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι το θέμα του κέντρου της Αθήνας και του μεταναστευτικού δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Είναι πρόβλημα το οποίο το δημιούργησαν οι πολιτικές αυτών των κομμάτων και σήμερα αποποιούνται αυτή την κατάσταση. Και λένε ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να την κάνουμε. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί πάλι θα μείνουμε στα ίδια πράγματα. Και γιατί θα μείνουμε στα ίδια πράγματα, εγώ θέλω να είμαι καθαρός απέναντί σας, διότι όσοι φωνάζετε και σηκώνετε τόνους και πιστεύοντας ότι μέσα από μία πίεση προεκλογική θα λύσετε τα προβλήματα, και επειδή τα προβλήματα δεν θα λυθούν, και επειδή είναι υπαρκτά τα προβλήματα, και εμείς δεν τα βάζουμε τους κατοίκους του έκτου διαμερίσματος και με τον Άγιο Παντελεήμονα. Τα βάζουμε γιατί δεν βλέπουν το πραγματικό πρόβλημα που βρίσκεται και αντί να χτυπήσουν το γαϊδούρι, χτυπάνε το σαμάρι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Τα προβλήματα της Αθήνας, οι αιτίες της βρίσκονται στην εγκατάλειψη της πόλης. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ο Δήμος της Αθήνας δεν θα μπορούσε να βάλει τουαλέτες χημικές σε 10 σημεία της Αθήνας για να... Αφήνετε να... Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ, Μπορώ... Όχι, σας παρακαλώ. Καταρχήν δεν κάνουμε για τις εκλογές στο Δήμο Αθηναίων. Σας παρακαλώ. Λέω λοιπόν το εξής. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιούν κομμάτια της πόλης που έχουν να κάνουν με γυναίκες οι οποίες εκδίδονται. Ανθρώπους οι οποίοι είναι υπόκειται σε ναρκωτικά. Το λαθρεμπόριο, το οποίο ποιοι το αξιοποιούν, ποιους βάζουν αυτούς για να το αξιοποιήσουν, έρχονται μήπως οι Πακιστανοί και φέρνουν τα λαθρέα από την Ιταλία και από την Κύπρο. Οι αποθήκες που βρεθήκαν, τις είχαν μετανάστες, τις έχουν Έλληνες, οι οποίοι τις φέρνουν και τις περνάνε παράνομα. Και εμείς έχουμε πει ότι στα πεζοδρόμια προφανώς δεν πρέπει να πουλούνται παράνομα και λαθρεά εμπορεύματα. Πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, να μαζευτούν όλοι εκεί και να μπορεί ο καθένας να βγάζει νόμιμα ό,τι μπορεί να βγάλει. Μάλιστα. Αυτό... Παρακαλώ, αυτό, όχι διακοπές. Αυτό... Όχι διακοπές αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Διότι θέλουν να κρατούν πάντοτε τις κοινωνίες σε φόβο και να μπορούν να τις διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Πώς θα λυθεί, δύο απαντήσεις ακόμα. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα, εάν δεν λυθεί πανευρωπαϊκά με επανεξέταση της πολιτικής που έχει να κάνει με τη μετανάστευση? Σας πληροφορώ, διότι η Ελλάδα έχει και ακόμα βαρύτερες συνέπειες με τη Σέγγεν, δεν πρόκειται να λυθεί και θα το έχουμε και την άλλη μέρα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μια άλλη επανεξέταση της μεταναστευτικής πολιτικής και η Ελλάδα πρέπει να συμβάλλει σε αυτό. Διότι έτσι μόνο θα λυθούν τα θέματα. Και τελευταίο για το θέμα το οποίο υπόθηκε σε σχέση με την αγορά και με την Ιπατία. Ακούστηκε και... Στην Ιπατία οι μετανάστες πήγανε για να διεκδικήσουν... Τους πήγατε. Αφήστε με να πω. Τους πήγατε. Από τα Χανιά ξεκίνησε. Δεν πήγε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ανεξάρτητα το πώς βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι, αυτό που διεκδικούσαν ποιο είναι, ότι δουλεύανε στη χώρα χρόνια και θέλανε τα έγγραφά τους να επανεξεταστούν. Αυτό ήταν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Δεν θέλουμε δηλαδή να ζουν μόνοι νόμιμα εδώ. Τους θέλουμε παράνομα. Εάν λοιπόν. Σιγά. Ναι, δεν λέμε. Κύριε Σκούτα, μην ανοίγετε διάλογο, διότι δεν θα τελειώσει. Δεύτερο. Δεύτερο, εμείς δεν λέμε σε καμία περίπτωση ότι η δημοτική αγορά βρίσκεται υποκατάληψη. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να σας πω, έχουμε κάνει και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Κλείστε όμως, άμεσα ο Δήμος
να φτιάξει το κτίριο, να καθοριστούν οι θέσεις, οι χρήσεις του συγκεκριμένου χώρου και μαζί με τους κατοίκους να υπάρξει και να δοθεί στην κοινωνία. Αυτή είναι η πρότασή μας. Εάν δεν το κάνει ο Δήμος, δεν φταίμε εμείς. Μην πάμε στον κύριο Αλευρά ακόμη. Έχετε κάποιες ερωτήσεις. Μόνο ερώτηση, παρακαλώ. Κύριο Τσαρμπόπουλος του ΟΗΕ. Μου έκαναν μια ερώτηση. Επειδή εκπροσωπώ οργανισμό, δεν ήταν σήμερα η δυνατότητα να μιλήσω. Είμαι στη διάθεσή σας για θέματα προσφύγων που άπτονται του μεταναστευτικού. Το ερώτημα που κάνατε απευθύνεται μάλλον στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν είμαι εγώ. Και θα έλεγα ότι απευθύνεται σε όλα τα κράτη. Ερώτηση, γιατί όχι, απαντάω στο πώς συμβάλλει ο ΙΕ στο πρόβλημα της παγκόσμιας μετανάστευσης των μετακινήσεων πληθυσμών. Για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουν παγκόσμιες σχέσεις, επίπεδα ανάπτυξης, πόλεμοι, περιβαλλοντικές καταστροφές. Να αλλάξουν κράτη και συσχετισμοί δυνάμεων μέσα στον ΟΗΕ. Μην περιμένετε τέτοια απάντηση. Το ερώτημα σας, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, απλώς. Το δεύτερο είναι ότι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ο ΙΕ ασχολείται με την προστασία των προσφύγων. Έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα να σας πω για αυτά σε μια άλλη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέροντα, που έχουν να κάνουν και με τα θέματα που αντιμετωπίζετε. Και η ερώτησή μου είναι, επειδή άκουσα για πρώτη φορά από το στόμα του κυρίου Πλεύρη ότι το άσυλο δίνεται με ευκολία και προτίθεται να κάνουν προτάσεις για αλλαγή των διεθνών συμβάσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσο να διευκρινίσετε εάν προτίθεστε να προτείνετε να αλλάξει η Σύμβαση Γενέβης. Γιατί εγώ ξέρω ότι το άσυλο δίνεται με το σταγονόμετρο στην Ελλάδα. Και έχω και μια ερώτηση σαν πολίτης και όχι σαν εκπρόσωπος του ΙΕ προς όλους σας, που θέλω να τη σκεφτείτε και κόμματα και κάτοικοι που υφίσταστε αυτά τα ζητήματα ακριβώς που γνωρίζουμε όλοι και τα προβλήματα. Εάν θεωρήσετε και αν δεχτείτε, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν απαντήθησε σε κανείς συγκεκριμένα, ότι ανεξάρτητα τι πολιτικές θέλει ο καθένας σαν κόμμα ή σαν φορέας ή οτιδήποτε άλλο, ένας αριθμός μεγάλος που δεν ξέρουμε ποιος είναι και πρέπει γι' αυτό να γίνει καταγραφή και ταυτοποίηση ανθρώπων, ό,τι και να θέλεις, θα μείνουν στη χώρα. Για δυσκολίες απομάκρυνσης χωρίς να εξετάζω αν πρέπει ή δεν πρέπει ανθρωπιστικά να γίνονται ή όχι. Εάν το πάρετε αυτό σαν δεδομένο, τι νομίζεις το βοηθάει καλύτερα την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και όλων των προβλημάτων? Να εξακολουθούν να ζουν σαν φαντάσματα με τον αποκλεισμό ή να τους δοθεί ένα καθεστώς που θα χτυπήσει τελικά τα κυκλώματα που τους εκμεταλλεύονται? Σκεφτείτε ότι αν δεν μπορούν να φύγουν, αυτό σας καλώ να σκεφτείτε. Γιατί όσοι σας λένε ότι θα φύγουν, όλοι αύριο λένε ψέματα. Μπαμπή, είμαστε οριακά, έτσι. Έχουμε ο κύριος Ζαμίλη. Ναι. Μια στιγμή, ο κύριος Ζαμίλη, δεν θα σας δώσω το λόγο, θα κάνω εγώ το ερώτημα, μου το είπε προηγουμένως. Θέλει και μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα του απλού γεγονότος ότι δεν υπάρχει τζαμί ως εκκλησία στην πόλη. Ο κύριος Πλεύρης. Πολύ σωστό. Ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό. Για το άσυλο που υπόθηκε, αυτό που θέλουμε είναι να μην δίνεται συλλογικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αν έρχονται από μια πληττόμενη περιοχή, κατά βάση, μόνο και μόνο επειδή είναι πληττόμενη περιοχή, δίνεται εύκολα το άσυλο. Προχωρούμε. Τώρα, για το τζαμί. Εμείς λέμε ξεκάθαρα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε εναντίον του να γίνει τζαμί στην Αθήνα, διότι όσο δεν έχουν ελεγχθεί μεταναστευτικές ροές, θα θεωρηθεί ότι προσελκύει και ότι είναι ελκυστικό για να έρθει κάποιος. Θα πρέπει να υπάρχουν τα θρησκευτικά καθήκοντα. Τα θρησκευτικά καθήκοντα, κατά την άποψή μου και κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι μόνο για όσους βρίσκονται νόμιμα. Αφού λοιπόν όχι για τους παρανόμους. Δηλαδή, ο παράνομος δεν μπορεί να ζητά συνταγματικά δικαιώματα εκτός από αυτά που είναι ανθρώπινα δικαιώματα, ζωή, αξιοπρέπεια. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή 150 χρόνια η Αθήνα, 150 χρόνια η Αθήνα παραβιάζει τα δικαιώματα και τώρα που είμαστε στην έξαρση τη μεταναστευτική ροή, θα συμμορφωθούμε. Όταν ελέγξουμε τη μεταναστευτική ροή, γίνουν οι επαναπροωθήσεις και υπάρξουν νόμιμοι εδώ πέρα, τότε και μόνο αφού έχει ελεγχθεί η ροή θα δούμε πώς θα καλυφθεί το θρησκευτικό καθήκον. Λοιπόν, έως τότε δεν πρέπει να δώσουμε κανένα μήνυμα ότι η Αθήνα είναι ελκυστική. Η άποψη του κυρίου Πλεύρη, η θέση του λαός. Κύριε Αλευρά, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ έχω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, η Ελλάδα έχει γεωγραφική ιδιαιτερότητα και απαντώ στο φίλο μου τον κύριο Κοντογέννη, αλλά δεν είναι η μόνη που έχει γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Έχει ακόμα μεγαλύτερη η Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία είναι πολύ κοντά από τη θάλασσα. Δεύτερο, θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να κοιτάζουμε τι γίνεται γύρω μας. Το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, όπως εδώ λέμε για την κομματική κουβέντα. Το μεταναστευτικό, όπως είπα και στην αρχή, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Η Γερμανία, για παράδειγμα, την οποία την ξεχνάμε και που είναι ένα μοντέλο και μια χώρα υπόδειγμα, αν θέλαμε ποτέ να την ακολουθήσουμε, πέτυχε από τη δεκαετία του 50 και μετά να ενσωματώσει ένα τεράστιο αριθμό στην κοινωνία της και στην οικονομία της μεταναστών. Τεράστιο. Όχι μόνο Ελλήνων που ήταν νόμιμοι, αλλά και πολλών μουσουλμάνων. Τους ενέταξε, τους έβαλε στη μηχανή της, τους αξιοποίησε. Στην Ελλάδα τι πήγε στραβά? Μα είναι απλό. Αυτό που δεν πήγε στραβά στη Γερμανία και εν μέρει στη Γαλλία. Δηλαδή τι? Ότι όταν ήρθαν οι μετανάστες στη Γερμανία υπήρχε κράτος και νόμος. Στην Ελλάδα και δουλειά. Πολύ σωστά. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπήρξε, δεν υπάρχει νόμος και κράτος. Άρα λοιπόν, λέω λοιπόν, το διατάφτα το έχω πει. Είναι αρχηγείο επιχειρησιακό της αστυνομίας για το κέντρο της Αθήνας. Με συγκεκριμένο αριθμό αστυνομικών και δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι θα δουλεύουν κατανεμημένοι σε 8 ώρες βάρδια. Συγκεκριμένη καταγραφή των περιστατικών τα οποία έχουμε για να γίνεται μέτρηση της αποτελεσματικότητας και οπωσδήποτε κέντρα για την απέλαση όλων εκείνων που συλλαμβάνονται να παρανομούν. Νόμιμοι ή παράνομοι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι παραβρεθήκατε σήμερα στη συνάντησή μας, εσείς που μας παρακολουθήσατε μέσω του ραδιοφώνου σας και του διαδικτύου. Την επόμενη Τετάρτη το βράδυ, 2 του μηνός, θα είμαστε Μαΐου, πάλι εδώ, προκειμένου να κάνουμε από τις 9 το βράδυ ως τις 12 τα μεσάνυχτα συζήτηση για την οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.